Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση τριστέρα μου, τσαπεβάλλον κουκουνάρα μου τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Για τα τάλιρα γίνονται σε αυτή τη γη. Η γη γυρίζει και γύρονται από αυτήν γυρίζουν τα τάλιρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ θα είμαι μόνος μου αυτή την εβδομάδα, καθώς ο γουρουνάς θα πούμε κάνει baby baby το μωρό. Εντάξει, όλα μια χαρά. Θέλει να πάρει μια εβδομάδα λοχίας. Εντάξει, ίση αφού είμαστε μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον φίλο του Γρηγόρη Κόκκινου που έβαλε την ισότητα των δύο φίλων. Θα πηγαίνουν οι γυναίκες στη δουλειά. Και οι άντρες, αν είναι και λίγο τροφαντή σαν τον Κόκκινο, μπορεί να βυζένουν το μωρό. Βγάζει ρε γάλα το βυζί του άντρα. Τρομερή αγωνιστική, με πολύ μπάλα να πούμε, με ομάδες οι οποίες δεν με ικανοποίησαν. Η μόνη ομάδα που με ικανοποίησε αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ο Άρης, ποιος τσαλαπάτησε την ΑΕΚ του Μελισανίδη, ποιος γλίτωσε το Μελισανίδη, τον γλίτωσε να πούμε από την οργή του κόσμου της ΑΕΚ, ο Ιντέγε. Εντάξει, οι άλλες οι ομάδες, να πούμε, ειδικά ο Ολυμπιακός, ήταν ένα δράμα. Ήταν ένα δράμα ανάπτυξης, τακτικής, προσέγγισης. Ήταν τόσο προβλέψιμος
Όσο ο τροχονόμος που περνάς με κόκκινο και έρχεται με το σημειωματάρας, κύριε περάστε με κόκκινο. Το ξέρω ρε Καραγκιόζη, το ξέρω. Πόσο είναι το ποσό. Το ποσό πες μου, κουβέντα θέλω τώρα. Ξέρω ότι πέρασα με κόκκινο. Η πάτησα τη διάβαση των αναπήρων να πούμε και το πάρκα αλλά και κάνα τέταρτο. Πολύ προβλέψιμος ο Ολυμπιακός. Και εν όψη ΠΑΟΚ τους βλέπω να πούμε λίγο χεσμενουά τους γάβρους. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν με ικανοποίησε εχθές. Αλλά ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που ήταν μέτριος μου βγάλε κάποιες φάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δούλεμα τακτικής στο επιθετικό κομμάτι. Κάτι μου έβγαλε στην κακή του μέρα ο ΠΑΟΚ. Κάτι μου έβγαλε. Ο Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη δεν μου βγάλε τίποτα. Για Ευρώπες και Αμερικές είδαμε πολύ μπάλα να μπούμε σε Ιταλίες, Γερμανίες και Αγγλίες. Η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία φαίνεται ότι από τον Νοέμβριο χάνει την αξία της στο πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, μα πάρα πολύ κακό. Η φαρδία της Λίβερπουλ, τα σφυρίγματα που παίρνει, η συνωμότηση του σύμπαντος, δηλαδή άμα δεις και τα δύο τα γκολ είναι τραγικά. Είναι τραγικά εκνευριστικά να τα δέχεσαι και τραγικά να είσαι ευτυχισμένος και να χαμογελάς έτσι και να φαίνεται και το ούλο σου όταν τα βάζεις αυτά τα γκολ. Ωραία Μπασμπαρέλα, σαν το Λάκι Λουτσιάνο είσαι. Έχεις βάλει κασκόλ ίδιο με την μπλούζα. Δηλαδή ένα και το αυτό. Θα μπορούσες να βάλεις ένα πιο άνοιχτο ρε παιδί μου. Ή ματσμέγερ ποιος είναι. Αν δεν θες να φαίνεται. Μάλιστα. Και αξίριστος και άσπρο μαλλί και τα λοιπά. Για παοξής της θύρας 4 φαίνεσαι. Δεκαετίας του 80. Παρά για Ηρακλειδέας. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Σαββατοκύριακο έρχεται. Πολλοί μπορεί να παίρνετε τις κοπέλες σας, τις γκόμενές σας, τις χαιρωμένες σας, τις γραμματείς σας, τις νοσοκόμες από τα νοσοκομεία τα οποία δουλεύετε. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε κάντε, πάρτε όποια θέλετε, ευλογία είναι. Και την πάτε στα λουτρά Πόζαρ, ωραία λουτρά. Ήταν να κλείσουνε λέει, δεν τα κλείσανε ακόμα. Λοιπόν, πας για ατελείωτες ώρες χαλάρωσης και γευστικής απόλαυσης. Δεν μπορεί να πας στα λουτρά μόνο. Πας στα λουτρά και πας να φας και καλό φαΐ. Η γκόμενα μπορεί να θέλει ζυμαρικό, μπορεί να θέλει μακαρόνι, μπορεί να θέλει μακαρονάδα αλλά πουτανέσκα, μπορεί να θέλει να πούμε λιγκουίνι. Χτυπάς να πούμε στην πιτσαρία Καπριτσιόζα μια πιτσάρα αλφα εθνικής κατηγορίας, λίγα μόνο χιλιόμετρα από τα λουτρά, με ζυμαρικάρες, με πιτσάρες και με λακταριστές σαλάτες για τις κυρίες οι οποίες θα πάρουν ένα κομμάτι πίτσα έτσι για το καλό, όλα επειδή κάνουν διατροφές και ιστορίες, θα φάνε την καλή τη σαλάτα. Ωραίες σαλάτες. Λοιπόν, μπες στο www.capricciosa.com και δες ολόκληρο το μενού που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Άμα στην περιοχή του Ντεπό χάθηκε ένα σκυλάκι μικρό σημαίνει τσιουάουα, άσπρο με καφέ βούλα στην ουρά και καφέ κεφάλι χωρίς λουλάκι. Δίνεται αμοιβή. Εάν γνωρίζει κάποιο κάτι, ας καλέσει στην γραμματεία. Λοιπόν, αν δείτε κανένα μικρό σκυλάκι να περιφέρεται, φουκαριάρικο, δεν το κατασπάραξε κανένα μεγάλο, γιατί την τύχη των μικρών σκυλιών την ξέρουμε. Αν αμολύσω εγώ τη μήνυ τώρα, σε μια ώρα τη φάνε τα σκυλιά κομμάτια να την κάνουν. Μακάρι να μην γίνει αυτό, να το πάρει κάποιο. Αν το βρήκε κάποιο και ακούει Μετρόπολης, ακούει την εκπομπή μα ή την προηγούμενη ή την επόμενη και το δει. Λοιπόν, σκυλάκι μικρόσωμο. Τσιουάουα, σαν το φετβατζίδι δηλαδή. Άσπρο, με καφέ βούλα στην ουρά και καφέ κεφάλι χωρίς λουράκι. Σαν το φετβατζίδι ένα πράγμα. Δίνεται αμοιβή. Εάν γνωρίζει κάποιος κάτι, να καλέσει την γραμματεία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς που είμαστε φιλόζωοι εδώ και δεν είμαστε φιλάνθρωποι. Έτσι. Θα το πούμε 5-6 φορές. Αν χανόταν κανένα 80χρονο, σιγά να μην το έλεγα. Για το τσιουάουα, σίγουρα έχω να πω περισσότερες φορές στην αναφορά μου και έχω να χαραμίσω, με συγχωρείτε, περισσότερο σάλιο να πούμε. Λοιπόν. Τώρα, εδώ ο αρχηγός εδώ του λόχου να πούμε, ο πλοίαρχος, δίνει δώρα τα οποία είναι φοβερά, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζουν και γιορτές, κάτι το οποίο ας πούμε είναι ιδιαίτερα χαρούμενο για αυτούς οι οποίοι έχουν σπίτια, τα οποία έχει εκεί πέρα ξέρω εγώ μια γραμμή, έχει τα πλακάκια να πούμε λίγο διαλυμένα, λίγο εκεί που κάνεις κάκα να πούμε έχει στραβώσει. Όχι, το δωμάτιο του παιδιού έχει υγρασία, φωνάζει η γυναίκα. Ο άλλος σου λέει: μα δεν μπορώ να το κάνω, πάρε ξέρω εγώ δάνειο. Αυτές το βρίσκουν εύκολο το δάνειο. Σου λέει: πάρε δάνειο, αλλά όταν θα πληρωθεί το δάνειο, έχει την τράπεζα, χράψει το άτιμο. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Κάνουμε διαγωνισμό. Πληρώνουμε τους λογαριασμούς σου. Εξασφαλίζουμε το μισθό σου. Αναλάβαμε το σούπερ μάρκετ σου για ένα χρόνο. Τώρα, μπες τώρα στο metrosport.gr, τώρα,
Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής τώρα που θα βρεις. Πάρε μέρος στις καθημερινές κληρώσεις. 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20 και πραγματοποιούμε το όνειρό σου. Συντονίσαι μετά στο Μετρόπολης 95,5 να ακούσεις το όνομά σου. Έχεις 30 λεπτά στη διάθεσή σου για να καλέσεις το 2310-90-90-90 και να κερδίσεις τη συμμετοχή σου. Λοιπόν, κερδίζεις ένα δώρο, το οποίο 6 Δεκεμβρίου βγαίνει ο τυχερός, θα γίνει μια press conference εδώ, κάτι πολύ έτσι πιο ωραίο κτλ. Κερδίζεις λοιπόν από τη Δημητριάδης Contraction 12.000 ευρώ, μπορεί να φτάσει μέχρι και 15 η ανακαίνιση του σπιτιού σου. Λοιπόν, το δώρο είναι πολύ μεγάλης αξίας, είναι πάρα πολύ σπουδαίο στις μέρες μας που τα λεφτά δεν μας περισσεύουνε. Οκ, okay, boys. Είναι και η Hyundai Εσκιάδης, συγγνώμη, είναι και η Εσκιάδης Μπαλοδήμος κοντά μας, η εταιρεία που έχει όχι μόνο Hyundai, έχει τα Skoda και τα Kia. Είναι δηλαδή αυτοκίνητα προσιτά στα βαλάντιά μας, δηλαδή με ένα 15 παίρνεις αμαξάρα για 15 χρόνια, αν το προσέχεις να πούμε, και δεν έχεις το πόδι σου στον γκάζι μέχρι τέρμα. Δίνει την ευκαιρία να πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να διαλέξετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας, με τη χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε βρει μέχρι σήμερα. Εσκιάδης και Μπαλοδήμος σας δίνει εγγύηση καλύτερης τιμής στο τηλέφωνο 2310-596-596. Φεύγουν πολύ τα Φάμπια, τα Μόντε Κάρλο, γιατί συνδυάζουν πόλη, πολύ μικρά, 4 μέτρα δεν είναι, αλλά και στο δρόμο με 110 αλογάκια στα 1000 κυβικά με 6 ταχύτητες πας ταξιδάρα. Αν δεν έχεις τίποτα 2-3 μωρά να βάλεις εκεί στον πολ μπαγκάζ. Άμα έχεις ένα μωρό ο οποίο μεγάλωσε και θες να συνδυάζεις ναό με το αμάξι πόλη αλλά και εκδρομή, το Φάμπια σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, ιδιαίτερα την έκδοση του Άμπαρθ, να πούμε Μόντε Κάρλο λέγεται. Θα πάτε να δείτε και design ωραίο, γκομενιάρικο αμάξι στα 15.000 ευρώ, τρομερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αμάξι γρήγορα, γιατί το παδιλίκι περισσεύει και από τον νότο και από τον βόρα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Τώρα μιλούσα να πούμε με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο ΑΡ, τον Αβραμίδη. Λέω εντάξει, βρήκατε θύμα να πούμε. Βρήκατε θύμα, φταίει για όλα ο προπονητής, αλλά ο πρόεδρος είναι μια χαρά. Φταίνει παίχτες, έχει καταδείξει να πούμε και οργανωμένο κίνημα, έτσι πολύ έτσι φλόρικο. Κάποτε τα οργανωμένα οπαδικά κινήματα βαρούσαν να πούμε κριτική, μεγάλη, εφημερίδες, ραδιόφωνα, όσα υπήρχαν εκείνη την εποχή. Οπαδικά site δεν υπήρχαν, υπήρχαν να πούμε ανακοινώσεις. Χτυπούσανε πρώτα τον πρόεδρο. Χτυπούσανε πρώτα τον πρόεδρο. Από τη στιγμή που οι πρόεδροι αποκτήσαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι κρίση και καθόλου προσιτή να πούμε προς το κοινό. Όλο το σκηνικό πέφτει στον προπονητή, στον γυμναστή, στον βοηθό, στον παίχτη, στον μάνατζερ κτλ. Του λέω τι έγινε ρε Αβραμίδη, όλα καλά με λιγάλα, λέει τι, ο πρόεδρος μου λέει άμα χάσετε λέει θα με βάζεις για πάω και εμένα. Λέω δεν είμαι πάω και Αβραμίδη, ξεχνιέσαι. Λέω άμα χάσετε λέει προπονητής θα έχει πρόβλημα. Όχι, λέω ο δικός ο Ρέστης Μακρύς θα έχει πρόβλημα, δεν κερδίσει ή δεν φέρει σοπαλία. Και δεν θα τολμήσει κανένας από εσάς εκεί κάτω να κυνηγήσει τον πρόεδρο. Γιατί λέει εσείς κυνηγάτε λέει τον πρόεδρο. Λέω αυτοί εδώ γιατί να τον κυνηγήσουν ρε του λέω τον πρόεδρο να πούμε. Ήρθε εδώ πέρα ρακέντη τους πήρε. Ο Σαγοράκης με τον Βρίζα του λες καλημέρα του Βρίζα τη Δευτέρα και σε στέλνει επιστολή Γκοζάρβα την Πέμπτη το απόγευμα να σου πει καλησπέρα. Πάει αργά, εντάξει. Ο Γούμενος και ο Παγώνης, μιλάμε τώρα στα φιλαράκια του Βενιζέλου. Να είχαμε να λέγαμε. Ο Πατατούδης ο οποίος τον έκανε ρόμπα ξεκούμποτη εδώ, πώς το λένε, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, λέει αυτός λέει, έκανε την κότα τότε δεκαετία του 2000, για να τους στείλουμε φυλακή όλους αυτούς λέει, με μια καταγγελία και επειδή χρώσταγε λέει, τον είχανε στο χέρι, ήτανε και παρατηματάκι εδώ ο ΠΑΟΚ με τον Πατατούδη του Ολυμπιακού, το ξέρει όλη η φύση, έκανε την κότα να πούμε. Καταλάβατε. Ο Τριανταφυλόπουλος τα έλεγε εδώ στο Μπούζο να πούμε το μεσημέρι. Στην εποχή George LeBouz. 12 με 2. Έτσι το λένε οι Ολυμπιακοί. Ο George LeBouz. Λοιπόν, γιατί να το βρίσκουνε, λέω. Ήρθε εδώ, είχαν να πάρουν πρωτάθλημα καμιά 200 χρόνια. Τους έφερε παίκτες. Τον φάγανε οι μάνατζερ. Τον φάγανε και οι δικοί του. 350 να πούμε τα ίζι μέσα εκεί.
Το μπάσκετ τους έδωσε λεφτά να το σώσει. Α, τι να τον πάει, τι κριτική να τον κάνουν, λέει το Σαββί. Τη μόνη κριτική που μπορεί να το κάνουν, του λέω, είναι ότι μπορεί να φέρει καμιά βαλούτα και να γράφουμε εδώ πέρα εμείς ότι είναι παικταράς. Τύπου να πούμε Αγκούστο, τύπου να πούμε Κοντρέρα, Κοντρέρας λέω, Καντουρί. Κάτι χάφου του φέρνανε εκεί πέρα, κάτι μάνατζερ, σχρόλανε 800 χιλιάρια και αυτοί αξίζανε 150. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις. Του πούμε για το γιο του, πάντα του πάρει ένα matchbox αυτοκινητάκι, να πούμε Ferrari ή κανονικό. Πήγε και του φέρε το center back εκείνο που δεν έστριβε με τίποτα. Αυτά το πούμε. Τι να πούμε. Ο δικό σου πήρε 35 εκατομμύρια, 34. Και πήγε και τα έδωσε να πάρει το Μέκα, ρε, του λέω. Βα, τρελάθηκα. Ναι, ρε, του λέω. 34 εκατομμύρια ευρώ πήρε το Mega Channel. Και για τον Ολυμπιακό πήρε το Βαλμποενά, 35 χρονών. Που άμα πιάσει τώρα που βλέπω την τέντα απέναντι, στο απέναντι κτίριο 17 Νοέμβρη, να πούμε, να τρέχει ο αέρας με 180 χιλιόμετρα την ώρα. 180 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει ο αέρας. Κατάλαβες. Τι ατόμπεις τώρα το. 34 εκατομμύρια ευρώ. 34 εκατομμύρια ευρώ πήρε, να πούμε, το Mega Channel. Και πήρε, τώρα που πιάσαν οι αέριδες, το Βαλμποενά. Και ο Βαλμποενά, άμα κάνει 4-90 λεπτά συνεχόνομα, παιχταράς, έτσι, παιχταράς, το πιάνει γάμπα, σαν το γέρο, να πούμε, το πιάνει μέση, θα το πιάσει φτέρνα, όπως έπιασε τον Τόνσο, και πρέπει να το βγάλει έξω. Άμα βγάλει έξω το Βαλμποενά, ο Ολυμπιακός, με το Φορτούνι στα πιτς, που τον παιχταρά τους 5 μήνες τώρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει σίγουρα τον Πανιόνιο, αν δεν κάτσει ο Πανιόνιος να χάσει. Δεν μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα, 0-1 την πήρε. Με το αυγό στον πισινό, όπως και ο Πάο και χθες, ο Ολυμπιακός πήρε τη Λάρισα του Κούγια, να πούμε. 0-1 με το ζόρι. Θα παίξει με τον Άρη, θα πρέπει να μην πηδήξουν τα center back του Άρη εκεί πέρα, να τους πιάσει ο Αστράγαλος για να βάλει 2 γκολ τον Άρη. Ποιος Ολυμπιακός, μωρέ. Ποιος Ολυμπιακός, του λέω. Τι, έπαιξε ο Κόρμπος, βάλαν και οι Παοξίδες ένα σουτ, βρήκανε ότι έκανε ο Κόρμπος, λέει, λίγο αριστερά. Ο Κόρμπος εκεί είχε παίκτη. Δεν την δείχνει όλη τη φάση, βέβαια. Βάλανε ένα βίντεο ότι βγάλανε τον Κόρμπο πιανόλα τώρα. Άλλη αλητία αυτή τώρα, των Παοξίδων. Θα βγάλουν τον Κόρμπο πιανόλα. Δεν δείχνει όλη τη φάση ότι ο Κόρμπος έχει εκεί πέρα ανοιχτό παίκτη που του βγαίνει και πάει να κλείσει τον άλλο τον παίκτη. Για να σου πω και τι έξυπνο έκανε. Θα σουτάρει, ρε παιδάκι μου. Εγώ να ήμουν ο Κόρμπος θα τους έσκιζα. Θα σουτάρει, ρε παιδάκι μου, ο Μπουχαλάκης και θα βάλει γκολ. Το πιο επικίνδυνο είναι να μην δώσει καμιά πάσα, να βγει κανένα Γιαννούλης από εκεί και κάνει ένα εξτρέμ. Ο Κόρμπος, ο Οικονομίδης που παίρνει 30.000 το χρόνο, ρε Γαύρη, 30.000 το χρόνο. Και ο Άρτσε, ο Φουγκαράς, φάγανε λάχανο το κέντρο του Ολυμπιακού που είχε τον Καμαρά και τον Μπουχαλάκη. Και τι τώρα του λέω, ρε φίλε, να πούμε. Θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ, θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ, θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ. Βιάζεστε. Μπουχαλάκης, είμαι εγώ παδός στο Ολυμπιακού 45 χρονών. Έχω δει τους παιχταράδες που έχει φέρει ο Κόκαλης. Έχω δει τους διαιτητές που κάθονται προσοχή. Όλη την ΕΠΟ. Τον ΠΑΟΚ να κάνει την κότα με τον Πατατούδη. Έχω καρεμπέ, έχω παιχταράδες, έχω ριβάλτους ιστορίες. Και έχω φτάσει στον Ολυμπιακό του Μαρινάκη να έχω αρχηγό της ομάδος μου. Ποιον? Το Μπουχαλάκι. Πού πας, ρε, με αρχηγό το Μπουχαλάκι, ρε μπρουτόταυρε. Θα έρθει ο Κοντός και θα σε πει για σούπα του Μπαλί, να πούμε, την Κυριακή. Έτσι δείχνει το πράγμα. Εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ με πάει κάτω και μου κάνει την ερώκοτα. Θυμηθεί τα παλιά. Δεν ξέρω τι θα δω. Έχω δύο ομάδες που δεν είναι έτοιμες αντίπαλες. Και ότι πάρω ρίσκο να πω θα τους σκίσω ή θα με σκίσουν ή θα κάνω, όπως λένε οι Παοξίδες και οι Ολυμπιακοί. Μάλλον Παοξίδες θα λένε. Οι Ολυμπιακοί βλέπω ότι είναι λίγο λουφαγμένοι. Δεν ακούω κανέναν Ολυμπιακό να βγαίνει και να λέει έλα ΠΑΟΚ να σου ρίξω τρία. Δεν το πιστεύει. Ενώ ο Παοξής ξυπνάει το πρωί και λαϊδάει σαν τον Κουλιανό. Κουμπάρε μου, πάω να του κάνω ζημιά, κουμπάρε μου. Έχει άλλη ψυχολογία. Δηλαδή, α στείλω εγώ στον ψυχολόγο τώρα. Ένα Παοξή μέσο και ένα Ολυμπιακό μέσο. Χάπι, θα δώσει γραμματεύση, να πούμε, της ψυχολόγου στον Ολυμπιακό. Πάρε δύο Βαλεριάνη, θα πει. Κι αν είσαι και λίγο καρδιακή αριθμία, πάρε και ένα άλλο σπίρμη βουλό και μια αρτηρία. Αν πάθει το έμφραγμα, το πάθει ανέμακτα, να πούμε. Έτσι θα του πει, τι. Πλάκα θα κάνουμε τώρα. Αφέρω λοιπόν ένα Παοξή. Στραβοστόμι, άπλητο στόμα. Ή να είναι και μορφωμένος από την άλλη μεριά. Γιατί ο Παοξής έχει λογιόν λογιόν μεζέδες. Και φέρω και ένα γάβρο από την άλλη μεριά. Και τους πάω στο ψυχιατρίο.
στο δωμάτιο του γιατρού Μπουντάκοβιτς θα βάλουνε τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι φοβισμένος. Αυτός έχει να χάσει στο Καραϊσκάκι πολλά. 1 Δεκεμβρίου. Ο άλλος και να χάσει το μάτς. Εντάξει, σου λέει δεν το έχασα. Καραϊσκάκι είναι, έχει και τούμπα. Έχει και play-off. Το παλεύω. Θα δω τα λάθη μου, θα κάνω την κριτική μου. Θα καυγίσουν λίγο για τον Ελκαντουρί. Θα πούνε, αρχίσουν να μακάρουν, χάσουν οι παοξίδες. Θα δουν τον Αγκούστο την Αργός. Εντάξει, έχει άλλα τα οποία θα πούν τον προπονητή. Πάμε να του κάνω μια κριτικούλα. Τον πρόεδρο να τον περάσω και αυτιά. Ναι, μακτα, ενώ αν χάσει ο Ολυμπιακός, η θερή σοπαλία. Πάει ο Φουκαράς ο Μάρτινς. Ό,τι ουίσκι ήπιε κάτω στην Αθήνα το ήπιε. Ό,τι μπαλαντάει, όχι, ό,τι βάτε 69 κατάπια να πούμε. Τον είδε με κάτι μάγουλα πως έχει γίνει σαν τον Άγιο Βασίλη. Αν του τραβάξει και ένα μουσί και ένα έλκυθρο να πούμε, είναι ίδιο ο Άγιος Βασίλης. Ο Ζεράρντ Ερπατιέ του Ολυμπιακού, αυτός τον πληρώσει. Και ο εύκολος στόχος. Ποιος θα τολμήσει να πει να πούμε το φως των σπορ, των κληρονόμων. Ο Γαύρος, ο Βερβελές ο φίλος μου. Είναι φίλος μου ο Βερβελές. Πού να τολμήσει ο Βερβελές. Βερβελές σε προκαλώ. Να κάνεις μια κριτική έτσι στα ψηλά γράμματα να πεις κύριε Μαρινάκη θέλουμε παίκτες. Κύριε Μαρινάκη, έχουμε παίκτες που δεν περνάνε μπάλα από τα πόδια τους. Μας τρώει πανιόνιο στο κέντρο. Πάμε την μπάλα στην πλάγια γραμμή. Σεντράρουμε. Και ο σέντερ φόρ μας, ο Γκερέρο και ο Σουλτανή, δεν βρίσκουν ούτε με τη φτέρνα την μπάλα. Και παίζουν σέντερ μπακ δύο Έλληνες, οι οποίοι έχουν γκολφ τρίτης γενιάς. Το πρώτο GTI με 3.000 ευρώ. Αυτά έχουν. Και μένουν στο ενίκιο, κύριε Μαρινάκη, ο Ευαγγέλου και ο Λιμπεράκης. Όσο για αυτό που έβαλε τον γκολ, που έβγαλε τη μέση, να πούμε, πώς το λένε, του Τζιμίκα, πήγε στον εργοφυσιολόγο Τζιμίκας, να πούμε, και του φτιάχνει τη μέση. Σε καλύπρα πήγε σήμερα ο Τζιμίκας. Μαρινάκη, ο Εμμανουηλίδης, του κάνε να πούμε τρίπλα και τον πλάσαρε. Και ο Σάκ καθόταν στην άλλη μεριά. Λοιπόν, άμα δεν μπορείτε να πάρετε τον Πανιόνιο, εφόσον ο Πανιόνιος παίζει στα ίσια, είστε κατάπτυστοι από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Καράπαπα, τον Σάβα, που είσαι ρε Σάβα, δεν μίλησες να πούμε. Μπέναλτι ήταν, στο έδωσε, χέρι. Κολλητό, ξεχολλητό, αφού ο κανονισμός λέει άμα βρει χέρι, μόνο το χέρι στήριξης. Λέει δεν έχει κολλητά χέρια τώρα. Τα κολλητά τα λέγαμε πριν 20 χρόνια, τα χέρι λέει κολλητό. Άστα, μπέναλτι σου δώσαν. Τον Πανιόνο τον έβαλε σε ένα γκολ με μπέναλτι. Και με κάνει σαν φορτώματα και φορτώματα και φορτώματα. Και ο Μπουχαλάκης να την πηγαίνει την μπάλα στον Τζιμίκα. Και ο Τζιμίκας να πηγαίνει στο Λοβέρο. Ο Λοβέρος στον Τζιμίκα σέντρα. Και σεντράρεις ρε Μπρουτόταυρε. Και έχεις δύο παίκτες μέσα στην περιοχή να πηδήξουν κεφαλιά ρε. Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη ρε. Και δεν έχεις έστω 4-5 να πατάς στην περιοχή. Τι φοβάσαι. Μη σε φάει στην αντεπίθεση ξέρω εγώ. Ο Κόρμπος. Ο Κόρμπος με τα αυτιά που έχει. Η αεροδυναμική του να πούμε είναι πάνω από τα 0-40. Τρέχει ο Κόρμπος, άμα έχει λίγο αέρα, ο πλευρικός άνεμος θα τον πάει να πούμε με εκείνα τα αυτιά. 1,5 μέτρο είναι ο Κόρμπος και τα αυτιά του είναι 2,5 μέτρα. Πού να τρέξει ο Κόρμπος, ρε Μπουρτόταυρε. Ο Οικονομίδης, ο Μασούρας, ο Αραμπούτη. Γιο Παπα-Νικολάου θα σε βγουν στην κόντρα που μου κάνετε σέντρες και πηδάνε δύο για κεφαλιά. Ο Σουλτανή και ο Γκερέρο. Και πότε έβαλε ο καλό Γκερέρο με κεφαλιά και ο Σουλτανή για να φορτώσει ο Ποντέση ή ο Τζιμίγκας. Και το σπουδαιότερο. Έχει σέντερ μπακ τον Σεμέδο, ο οποίος έχει σοριαστεί δύο φορές μόνος του κάτω, έχει πέσει μόνος του χωρίς αντίπαλο. Έχει πέσει κάτω, έχει γίνει πέντε ρίχτερ κάτω στο λεκανοπέδιο Αττικής. Δηλαδή, άμα τον βάλεις τον πισινό του Σεμέδο με τον Σκορσιανίτη, ποιος είναι πιο μεγάλος, παίζει να είναι ίδιοι οι πισινοί τους. Μετά τον τραυματισμό ο Σεμέδο, τον έχει δει πως είναι ο πισινός του. Σαν ένα αεροτομή από Πόρσε Καρέρα δεκαετίας του 80. Να μια αεροτομή. Και το χειρότερο. Είσαι Ολυμπιακός ρε φίλε και έχεις δεξί μπακ τον Γκασπάρ. Και σε Γκασπάρ ρε. Και ο Γκασπάρ. Δεν σε δίνουμε τον Κίτσου εκεί πέρα να κάνει μερικές εφόδους εκεί πέρα το παιδάκι. Γκασπάρ. Και αρχηγός του Ολυμπιακού Μπουχαλάκης. Και σε φταίει να πούμε ο Σαββίδης για διαιτησία. Και να σου πω και στο φινάλε. Καλά σε κάνει. Καλά σε κάνει. Εδώ έχεις 20 χρόνια το κόκαλι. Ο Ανατολάκης έκανε καριέρα και έπαιξε μπάλα που είδαμε δυο τσαρούχια να παίξει και δεν έπαιξε ο Ξάνθος. Παίξαν όλοι οι αμανατίδιδες, οι μέτριοι στόπερ, πήραν πρωταθλήματα. Μπροστά είχε παιχταράδες βέβαια ο Κόκαλης. Και εσύ έχεις αρχικό το Μπουχαλάκι και σέντερ φορ το Σουντανί. Και σε φταίει τώρα ο Κοντός που έχει τον Αγκούστο. Τον Καντουρί.
Και το γραμμένο θα σου πάρει το πρωτάθλημα ο γραμμένος. Είναι χαθείς να χαθείς. Λοιπόν, στην περιοχή του Ντεπό χάθηκε σκυλάκι μικρόσωπο. Τσιουάουα. Άσπρο με καφέ βούλα στην ουρά. Και καφέ κεφαλάκι χωρίς λουράκι. Δίνεται αμοιβή. Εάν γνωρίζει κάποιος κάτι να καλέσει τη γραμματεία στο 90-90-90, θα το πάρει το σκυλάκι να δούμε εμείς που μπορούμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη, να το δώσουμε το σκυλάκι. Κρίμα είναι, θα το φάνει λύκη στο δρόμο ή κάποιος Πακιστανός που έχει να φάει τρεις μέρες χρέας, θα το πάρει το σκυλάκι, θα το κάνει στα κάρβουνα GSB's. Τα ξέρεις τα GSB's. Τώρα τρώμε και σκυλάκια GSB's. Εγώ τη μείνει, την έχω φρουρό όταν τη βγάζω. Την πάρει κάποιος Πακιστανός να τη φάει. Αυτά τα 4-4-2, όταν φορτώνει ο αντίπαλος παίκτες στο κέντρο. Την προκειμένη ο Πανιόνιος και εσύ έχεις δύο φορ. Την προκειμένη, θα πούμε με τα ονόματά τους, Σουντανή και Γκερέρο, που είναι για μικρούς χώρους. Δεν τον είδα το Σουντανή να βγαίνει πολύ έξω. Εντάξει, σου τρώει το κέντρο άλλος με πιο μέτριους χαφ, σε πάει την μπάλα στη γραμμή και κι αν δεν έχεις ένα Μπρίγιοβιτς, ένα Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, ένα Αλέκο Αλεξιάδη, πείτε μου, βοηθήστε με, κεφαλοσφαιριστές, θυμάστε. Ένα κεφαλοσφαιριστή, σηκωθεί ένα ντόκεν, θυμάστε. Άστα, είναι βρώμα η δουλειά. Και όταν έχω εγώ τώρα να παίξω δύο Σουντανή Γκερέρο με Ευαγγέλου Λιμπεράκη, είμαι εγώ Ολυμπιακός και άλλος ο Πανιόνιος. Ψάχνω να βρω είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι τώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα. Και στη μια πλευρά και στην άλλη. Μπορεί να κάνεις γεμίσματα από τις πτέρυγες. Εντάξει, που, όταν δεν έχει κάνει γκολ Ολυμπιακός από πλευροκόπηση και φόρτωμα. Δεν γίνεται να είσαι Ολυμπιακός να θες να πάρεις το πρωτάθλημα και να σου κάνει ο κόρμπος σούτ από μέση απόσταση 3 στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο στο πέμπτο λεπτό. Δεν μπορεί να σου κερδίζει φάλο Άρτσε στο χώρο του κέντρου μπαίνοντας κάθετα, ενώ εσύ μπορεί να κλέψεις την μπάλα και να φύγεις. Δεν μπορεί να κάνω Καμαρά φάουλ για κάρτες στο χώρο του άξονα όταν έχει απέναντί του τρεις παίκτες που δεν κοστίζουν ούτε 300 χιλιάρικα και οι τρεις. Δεν γίνεται αυτό. Είναι και θέμα προπονητού. Αλλά είναι και θέμα προέδρου. Είναι και θέμα προέδρου. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τον Κόκαλη να φέρει παικταράδες και το Μαρινάκι να φέρει τις βαλούτες. Ενώ έχει σοβαρό αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παλιότερα δεν είχε. Σοβαρό αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Okay. Και δεν μπορεί να παίρνεις 40 εκατομμύρια το Mega Channel και να μην παίρνεις ένα center for στον Ολυμπιακό και μια χαφάρα στη θέση του Μπουχαλάκη, να δείξεις και μπάλα και Ευρώπη και να παίξεις και καλό ποδόσφαιρο και να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα πάμε και στον ΠΑΟΚ, αφού πούμε ότι μαζί μας είναι και όσο πλησιάζουν οι γιορτές θα είναι ακόμα παραπάνω η εταιρεία Ποτοποιία Γαρδίκης με τη νέα σειρά Πυργινή και Ίνος. Με 5 νέες καινούργιες ετικέτες εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής τιμής. Ρετσίνα, η οποία παράγεται από την ποικιλία σταυλιών Ορεινού Ροδίτη. Λευκό, ένα πάντρεμα Μοσχάτου Αλεξανδρίας και ποικιλία Ορεινού Ροδίτη. Ερυθρό, με το πάντρεμα γαλλικής ποικιλίας Καμπερνέ Σοβινιόν, της ιδιαίτερης ελληνικής ποικιλίας Αγιοργήτικου. Και φυσικά ροζέ ξηρό και ροζέ ημίγλικο. Ένα καλοφτιαγμένο ροζέ βασισμένο στις ποικιλίες Μοσκάτο, Αμβούργου και Αγιοργήτικου. Δηλαδή πίνεις και ανοίγει η αρτηρία σου στο φουλ. Τραβάς και ένα τζόκινγκ 5 χιλιόμετρα πριν και μετά τραβάς και το κρασί ένα ποτήρι και τον καρδιολόγο το στέλνεις στην ανεργία. 5 χιλιόμετρα τζόκινγκ. Τραβάς και ένα γαρδίκης κόκκινο μετά και κοιμάς σαν μπουλάκι να πούμε. Και δυο ποτήρια να πιεις, κόκκινο, Αμβούργου να πούμε. Άντε εσύ βρες καρδιολόγια δουλειά να μ' ανοίξει εμένα την αρτηρία. Με 5 χιλιόμετρα τζόκινγκ και τον Αγιοργήτη από δίπλα με τον Γαρδίκη Ποτοποιία Ινοποιία με αυτά τα κρασιά δεν θα κλείσεις αρτηρία μου ποτέ, μα ποτέ όποτον. Λοιπόν, η αδερφή Κωνσταντινίδη, παίρνεις το Chrysler του παππού σου ή το BMW 315 του μπαμπά σου. Την πιο μπάμπα BMW που έχει βγάλει ποτέ η βιομηχανία των Βαβαρών. Έχει πάει 35 ετών, σκούριασε, είναι μπελάς. Τι να το κάνω, τι να το κάνεις, να το διαγράψεις οριστικά. Κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133,
Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του οχήματος, γρήγορα και αξιόπιστα. Μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφοί Κωνσταντινίδη, αξιοπιστία στην απόσυρση και στο axa.gr. Όσο για τους τσαπατσούλιδες, σαν και εμένα, σαν τον Κουλιανό, χάνουν τα κλειδιά, χάνουν τα κινητά, μένουν έξω από το σπίτι. Αντί να μπει στο ασανσέρ, το κανονικό ο Κουλιανός μπαίνει στο άλλο, μπερδεύει τις πόρτες των ξενοδοχείων, πάει στη Μιλφάρα αντί στην Τσέννη, κατά λάθος έγινε Τσέννη. Λοιπόν, και χάνει και τα κλειδιά του. Λοιπόν, μένεις έξω από το σπίτι και θες να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Τραβάς το μπετκανίτσα, έτσι, έναν τύπο δίμετρο, ο οποίος είναι εργατικότατος και ταλαντούχος, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, με τηλέφωνο το 85-27-27, κλειδιά, κλειδαρχές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου, mobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και τον έχω χαθεί. Πηγαίνετε, τον βρίσκετε και σώνεστε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Άμα δώσει τον πέναλτι στο τρίτο λεπτό και εκείνη το 0-1, σε πόγω σε ένα ΠΑΟΚ και σε ένα ΠΑΟΚ, δίνει δικαίωμα. Βαρέλα γύρνα πίσω. Πρώτον, για τον ΠΑΟΚ. Ο Ίγνασον θα τον παίζει ο Μάνος με τον Πισινό, θα τον κάνει φάουλ. Θα τον παίξει με τα χέρια, θα τον ρίξει κάτω. Τσαπατσούλικα μαρκαρίσματα. Όχι ιδιαίτερα γρήγορος. Μπαλίτσα ξέρει. Θα γίνει το σουτ, θα πάει στο κουλό του απάνω, δεν θα προλάβει το κουλό από τον αγώνα και πέρα να το κάνει. Θα φωνάζουν οι άλλοι, είναι μπέναλτι, δεν είναι μπέναλτι, δίνει δικαίωμα. Και άμα το δώσει, μπα πει τίποτα, πακ, πακ. Μπέναλτι θα σου πει. Δεν το δώσε, φωνάζουν οι άλλοι. Λοιπόν, δεν σταματάω εκεί. Και αν το γκολ είναι γκολ του Μάτος, σηκώθηκε ο Μάτος 2 μέτρα. Ο άλλος καθόταν κάτω. Γιατί αν τα ακυρώσει. Τέλος πάντων, ΠΑΟΚ. Σφιντεύσκι βρήκε το δολοφόνο που θα τον φορτώσεις και θα σου βάλει τον γκολ. Βρήκε τον Κλάους. Τον Κλάους όμως που παίζει και έξω, που είναι γρήγορος και δεν πάει μόνο στο πρώτο δοκάρι, πάει και στο κέντρο της εστίας. Βρήκε. Το πάρε βάλε. Όχι τον Ακπομπ. Θα φτιάξω τον Ακπομπ. Όχι, ξεκινάει σαν Πόρσε Καρέρα ο Ακπομπ. Όχι τα ποδάρια του Ακπομπ. Όχι το τρίτο πόδι του Ακπομπ. Πάρ τον Ακπομπ στον πάγκο. Μέσα Σφιντεύσκι δικαίως. Πάει αυτός. Καλός ο Μάντος. Χθες ο Γιαλούλης δεν ήταν καλός, εντάξει. Κρέσπο θα ανέβει τα πατήματά του. Λείπει ο Βαρέλα εκεί. Μα θα μου κάνει μπέναλτι, μα θα μου κάνει χέρι, μα πάσα λάθος θα δώσει, μα θα παίξει με κόλλο ο αντίπαλος, θα μου κάνει φάουλ, θα με βάλουμε στην περιοχή. Μπελάς του μπελά, ο μπελάς. Πού τον βρήκατε αυτό και το δώσατε 3 εκατομμύρια, τον Ίγνασον. Ένα παλτό στην εντεκάδα. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς, 2 παλτά. Ο Ζίβκοβιτς, λέει ο άλλος, δεν τρώει γκολ. Βρεάσε τι κάνει και δεν τρώει γκολ. Η εικόνα του ποια είναι. Μπορεί να του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, σε σουτ, να σουτάρει ο άλλος και να πάει για. Τσοκαραϊσκάκι θα έχει πρόβλημα. Απέξει ο Ζίβκοβιτς και ο Ίγνασος. Τα λέω από σήμερα. Παοξύ, άνοιξε τα βλέβαρα. Άμα κοιμάσαι, βάλε μανταλάκια πάνω στα φρύδια και άκου μας να πούμε. Μπελάς ο Ζίβκοβιτς, κύριε. Μπελάς και ο Ίγνασον. Τώρα πει συμπαθεί τον Πασχαλάκη. Δεν πάω να συμπαθώ τον Πασχαλάκη. Άμα λέτε εσείς, εγώ σε λέω σε πεμπνέει εμπιστοσύνη ο Ζίβκοβιτς με τα πόδια κάτω. Κάνει σου το άλλο ο Βουάο, πώς το λένε, πιάνει την μπάλα μπροστά. Του φεύγει μέσα από τα χέρια, αποκρούει με το πόδι offside. Σας εμπνέει εμπιστοσύνη ο Ζίβκοβιτς για Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη θα γίνουν φάσεις. Θα γίνουν σέντρες, θα σοβαρευτεί ο Ολυμπιακός, θα έρθει ο Γιγέρμε, θα βάλει τον Ελαραμπή, πώς το λένε, Ελρασίτ, πώς το λένε τον Άλωνα. Εντάξει, δεν θα είναι ο Ολυμπιακός όπως με τον Πανιό, θα είναι καλύτερος. Θα έχει την πίεση, θα πιέσει ψηλά, θα κάνει στα 30 μέτρα τις αποστέσεις. Δεν θα είναι ο Ολυμπιακός όπως ήταν με τον Πανιόνιο, που μπορεί να τον πήρε και αψήφιστα να πούμε. Πάει στο Ζίβκοβιτς εσύ. Αντιπληρώσεις. Και τον Ίγνασον. Φτιάξτε τον Βαρέλα. Βάλτε τον Μαύρο εκεί πέρα με τον Κρέσπο, το καλύτερο δίδυμο και τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα. Θα μου πεις πώς θα το βάλω τον Πασχαλάκη, που πάει καλά ο Ζίβκοβιτς. Εγώ σου λέω τι θα δεις. Κάνω το μάτι Κάλχα. Κάλχας λεγόταν η Κάλφας, ρε. Ο Κάλφας είναι στη Μηχανιώνα. Κάλχας λεγόταν ο μάτις. Κάνω την Πυθία που είναι η ίδια η Αλέκα στρατηγού με και το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μίσιτς, πολύ καλός. Χθες πήγε η κολοκαθίστρα ο Μπίζεσβαρ στα Σέντερφορ και το σύστημα έγινε 4-4-2, μου την είδε δεύτερο Σέντερφορ. Ούτε να γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει, να περάσει κατοχή του πάγκου από τον Μπίζεσβαρ.
να έρθει μπροστά, να γυρίσει πίσω, να παίξει κόλλο, να τη δώσει να την ξαναπάρει, να τριπλάρει, να σουτάρει, να τη δώσει στο Βιερίνια να την ξαναπάρει, να βγει ο Γιαννούλης να την ξαναδώσει, να γίνει σέντρα να πατήσει και την περιοχή. Τίποτα. Κάθισε εκεί πέρα να μετράμε πισινούς, ένας του Σκορσιανίτη, ένας του Μπίζεσβαρ και ο άλλος του Σεμέδο, βάλ τους μέσα σε Mercedes 200, πάνε οι Mercedes, δεν χωράει. Πάνε τους βάλεις μέσα σε φορτηγό, μόνο σε καμιόνι χωράνε αυτοί. Είναι αυτός ο Μπίζεσβαρ. Τι το χαϊδεύετε τον Μπίζεσβαρ, ρε. Ο Μπίζεσβαρ. Δεν τον είδατε ότι είναι σαν έγκυος στο Διαβαλκανικό 3-4 που γεννούσαν που πήγα προχθές. Σαν τον Μπίζεσβαρ ήταν. Ήταν και μια μαύρη φουκαριάρα από το Καμερούν. Λέω τον Μπίζεσβαρ είναι αυτός και σγουρό το μάλι. Όχι ρε, ποιος Μπίζεσβαρ λέει. Μια από το Καμερούν λέει γεννάει εδώ. Βρήκε λεφτά ο Καμερουνέζος, πήρε λέει από τις ΜΚΟ λεφτά βγάλα λέει και πήγε στο Διαβαλκανικό. Στο Γένεση, συγγνώμη. Μπίζεσβαρ. Μπίζεσβαρ και Ντάγκλας Αγκούστο. Και Ελ Καντούρι. Σου βγάλα εγώ 4 παλτά στη χθεσινή εντεκάδα του ΠΑΟ. Ζιβκοβιτς, νούμερο 1. Νούμερο 2, Ιγνάσον, κάνει το πέναλτι και δεν το δίνει. Ντάγκλας, έκανε σουτ. Θα βάλει κουμπαράκι μου με το πόδι σουτ. Εντάξει, δεν θα το μαρκάρει κανένα στον Ντάγκλας γιατί είναι μακριά, πατάει περιοχή ποτέ. Τρίτο σέντερ μπακ δεν θα γίνει ποτέ στη σέντρα. Τι κάνει εκεί, κάνει τον Μπακασέτα σε μαύρο χρώμα. Θα πάει να σουτάρει, καλά πόδια έχει. Καλά πόδια έχει, πολύ δυνατά πόδια έχει, δυνατό παιδί είναι. Θα πάει κανένα στο γάμα αύριο μεθαύριο. Θα μας το κάνουνε Ζέπελιν τα μέσα. Οι Παοξίδες έβαλε γκολ ο Αγκούστο. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Μα είναι εθνική Βραζιλίας. Εθνική διαπλανητικού συστήματος. Γαλαξία. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Και ο Μπαλάφας έκανε 6 γκολ το χρόνο. Στον ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη. Του Παγώνη και του Γούμενου. Τι θα το κάνουμε. Τον κάνουμε Αγκούστο, το στείλουμε μεικτή Βραζιλίας. Τον Μπαλάφα και τον Ηλιάδη. 6 γκολ, 8 γκολ το χρόνο έκανε ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης που έπαιζε στην Καλαμαριά. Ο Ηλιάδης και ο Μπαλάφας και οι δυο κάναν 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Αγκούστο. Πεχταράς. Ο Αγκούστο. Καλά που βρήκατε αργή ομάδα. Στην αντεπίθεση δεν μπορέσε να σας χτυπήσει. Έβγαλε και ο άλλος ο ζαφουνοκέφαλος. Τον Ασούμπε να πούμε. Τι το βγάζει τον Ασούμπε, βγάζει να βάλει τον Ντάουντα. Ενώ έπρεπε να βγάλει ένα στόπερ. Αυτά να βλέπει κούγια. Έπαιξε στην Τούμπα 90 λεπτά. Με 3 center back και δεν έβγαλες κανένα σε ένα ρίσκο σου. Μου βγάλες τον καλύτερο παίκτη τον Αρσούμπε, να μου βάλεις τον Ντάουντα, τρίχες. Και μου βάλες τον Μπούστο στα χαφ. Τι Μπούστος ρε και Μούστος. Αργή. Αργή ομάδα η Λάρισα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα η Λάρισα. Αργή ομάδα η Λάρισα. Αργή ομάδα αλλά καλή ομάδα. Εντάξει. Έβγαλε εκεί και σε 93 τι κάνει. Αλλαγή η Λάρισα καθυστέρηση να κάνει. Τι κάνεις αλλαγή ρε εσύ. Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ να πούμε στο αγρόκτημα του Disneyland. Τι μου κάνεις την αλλαγή στο 93 λεπτό ρε άνθρωπε να πούμε. Καλός προπονητής είναι. Αλλά λέμε τα στραβά τώρα. Εμείς δεν πούμε τα καλά δεν πουλάνε. Αν πουλούσαν τα καλά η κοινωνία θα ήταν καλή. Θα ήταν αγιοκρατούμενη να πούμε. Ο Μπίζεσβαρ και ο Ελ Καντούρι. Ο Ελ Καντούρι, πέστε μου εσείς στον ΠΑΟΚ, σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που θέλουμε να χαρούμε να τον δούμε, τι δουλειά κάνει ο Ελ Καντούρι. Μαρκάρι, τρίχες. Πάει σε ένας μέναν να τρυπήσει σαν εξτρέμ. Δυο φορές τρίχες. Κλείνει με το ανάποδο πόδι να σουτάρει σαν το Βιερίνια. Τρεις φορές τρίχες. Είναι ψηλός 1.90. Θα το βάλουμε στην πόρτα εκεί στο μπαρ κάτω στη λεωφόρο Νίκης. Άμα είναι κανένα ζόρικα θα τον πλακώνει να πούμε. Έγινε καμιά σέντρα από το Μάτος ή το Βιερίνια να πηδήξει το δεύτερο δοκάρι, να καρφώσει μια κεφαλιά στο 1.90. Να πούμε, αμάν ξεκλειδώσαμε αυτή τη βρωμολάρισα που ήρθε εδώ να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Τι τον έχετε αυτόν τον Εκαντούρι. Δεν μπορεί ολόκληρο Σαββίδης, όλη η γη, 350 υπάλληλοι, να βρουν έναν εξτρέμ. Ο οποίος να μαρκάρει, να σουτάρει, να κάνει καλύτερα από το Στόχ ή το Λιμιό. Και με φέρατε τον Εκαντούρι να πονά το μάτι μου εμένα, να τραβήξω καταράκτη στα 50 μου. Για να μου φέρετε εσείς τον Εκαντούρι, ρε! Και άλλοι το μπαχαλάκι από κάτω. Και έχουμε δει από το 78 που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ΑΕΚ ομαδάρες με παιχταράδες. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τον Ελ Καντούρι, τον Αγκούστο τον υπέρβαρο και τον Μπουχαλάκι τον αργό. Να δω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 45-42 χρόνια έχω δει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με παιχταράδες και θα κάτσω εγώ στην Νόβα να δω τον Ελ Καντούρι ρε. Τον Μπαχαλάκι ρε. Να δω. Τον Γκασπάρ να δω.
Το σεμέδο που έπεσε σαν τη θιά μου τη βάζω δυο φορές κάτω. Μόνος του να πούμε. Στον ανοιχτό το χώρο τον περνάει ο κάθε επικραμμένος με εκεί το πισινό. Σαν του Τιτανικού την πλώρη. Πλώρη δεν είναι ρε, το πίσω ή πρίμνη είναι. Το πίσω είναι η πλώρη ή η πνήμη. Πρίμνη είναι, η πλώρη μπροστά είναι που έκανε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο Κόρτε να πούμε. Την Κέιτ Γουίστρολ να πούμε. Δεν βοηθάς κι εσύ. Δεν βοηθάς παλιόσκυλο. Αυτά έχω να πω να πούμε. Τώρα τα πέναλτι είναι δεν είναι πέναλτι. Βγάλετε τα σκυλιά που γλύφουνε τον ΠΑΟΚ από τη μια μεριά και τα σκυλιά που γλύφουν τον Ολυμπιακό από την άλλη μεριά να σκοτωθούν εκεί στις κοινομαχίες. Να βγάλουμε καμιά άκρη. Εγώ λέω είναι πέναλτι της Λάρισας και κανονικό γκολ του Μάντος γιατί πηδάει σαν πεδαράς δύο μέτρα και ο άλλος κάθεται. Πάμε στον Άρη. Προλαβαίνουμε τον Άρη. Πάμε στον Άρη. Ο Άρης την έκανε την ΑΕΚ ρόμπα στο πρώτο ημίχρονο και θα εξακολουθούσε να την έκανε ρόμπα και να έπαιρνε το διπλό αν δεν ήταν αυτός εδώ ο Πόκο Λόκο να πούμε ο Ιντέγε που πατάει εξ επί τούτου την επιτομή της ασχήμιας και του κάνει να πούμε πως το λένε φάουλ για κόκκινη κάρτα. Ο Ιντέγε έσωσε το κύρος του Μελισανίδη. Ο Ιντέγε μπορεί να κρατήσει άλλη μια εβδομάδα τον προπονητή της ΑΕΚ που είναι για το Άγιον Όρος. Τι βλέμμα είναι αυτό ρε φίλε. Αυτός και ο Χάβος να πούμε. Πασκάλης της Αρούχας. Ούτε σε αγιογραφίες τον 14ο αιώνα. Τι είναι αυτή η δουλειά. Και τα κιλάκι με τις μέσες τις μεγάλες να πούμε. Χοντροί όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Προπονητή στην ΑΕΚ. Και βγαίνουν οι original εχθές στο γύρο που αν και δικαιολογούν τον Μελισανίδη. Μιλάμε σύψη του οργανωμένου κινήματος. Χθες πλακώθηκαν λέει οι Αριανοί με τους Παοξίδες έξω από το Παλέντε Σπορ. Για εκεί. Και τι δεν είδα και στα χέρια. Πετάξαν λέει κάτι πέτρες οι Αριανοί στο λεωφορείο που ήταν οι Παοξίδες. Τι μαγκιά. Τι αντριλίκι. Κάποτε παίζαν ξύλο στην Τρούμπα και την Τούμπα. Βγάζαν και τις μαχαιρούκλες να πούμε. Ο Κούρκουλος με τον άλλον τον Καλογύρου και ξυγιώτησαν αλμυρό φιστίκι. Πήγαν λέει από μακριά οι άλλοι, πετάξαν στο λεωφορείο που περνούσαν λέει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ας μεγάλη μαγκιά. Και πήγε η αστυνομία λέει και. Τι είστε εσείς ρε. Ούτε χούλιγκαν σωστοί δεν είστε. Ούτε χούλιγκαν σωστοί δεν είστε. Μια στραβοστομιά. Μια στραβοστομιά. Θα πάτε 20 άτομα βαρέστηκα φουκαρά μόνο. Κάνα κλειστό σύνδεσμο, πετάξτε καμιά μολότα, κάψτε κανένα μάχη, κανένα φουκαρά σαν το δικό μου που δεν φταίει σε τίποτα, μέχρι εκεί είστε. Άρης, φανταστικός ο Σάσα σαν δεξιμπακ. Φανταστικός ο Άρης από τη μέση και μπροστά, εκτός του Ιντέγε. Ο Ιντέγε χάλαγε, ακούς Παναγιωταρέα, ο Ιντέγε χάλαγε ό,τι καλό μπορούσε να χτίσει ο Άρης, σε αντεπίδεση. Έπρεπε να το πείτε το προπονητή. Παιδάκι μου, αυτός πρέπει να πάρει την τελευταία πάσα. Αν την πάρει, δεν θα συμμετάσχετε στην αντεπίθεση ή στην οργανωμένη επίθεση με αυτόν αμέσα. Μην τον βγάζετε από την περιοχή να πάρει να δώσει την μπάλα. Ο άνθρωπος είναι άμπαλος. Όση μπάλα ξέρει ο κόκκινος να κοντρολάρει, να πασάρει, να δίνει, να υποδέχεται, ξέρει και αυτός. Δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Και το μαρκάρισμα ήταν πολύ ύποπτο, κύριε Καρυπίδη, την ώρα όπου. Είναι να δοθεί να μην δοθεί ο κύριος να πούμε Ιντέγε. Οκ. Okay. Ο κύριος Ιντέγε. Ρε σκύλε λέει ένα μήνυμα. Πού είδες και τις δύο φάσεις. Και το πέναλτι του Ρόους και την ηλίθια κάρτα του Ιντέγε. Και πέναλτι. Και πέναλτι είναι. Πάει με την τάπα ο Ρόους. Εντάξει το παιδί. Εκεί στη φάση δεν τον κατηγορούμε. Ήταν δύσκολη φάση. Πατάει την μπάλα με την τάπα και μετά πατάει και τον παίκτη της ΑΕΚ με την τάπα. Μπέναλτι και κίτρινη κάρτα. Εδώ κάνανε οι διαιτητές λέει 10 ώρες και ο Κοντός είχε τρελαθεί για το Χατζινάκο λέει Κοντός ότι δεν είναι κόκκινη και το πέναλτι και το κάναμε live εμείς. Και το πέναλτι είναι ακριβώς αυτό που είπες. Αλλά και ο Ιντέγια ενώ ξέρει ότι είναι από κάτω η Λούλα ο Μάνταλος γυρνά και το πόδι να τον πατήσει. Λοιπόν, άνοιγε του τα μάτια φίλε λέει ειδικά για τον Ιντέγια αυτό το άχρηστο πλάσμα που στον Ολυμπιακό είχε πίσω του Τσόρι, Φουστέρ και λοιπούς και του έδιναν έτοιμα γκολ. Ενώ από μόνος του δεν κάνει ούτε για τους Άγιους Ανάργυρους. Πριν 10 χρόνια με το Λευτέρη Βελέτζα λέει στα 36 του να παίζει συμπαίκτης. Κάντε τον ρόμπα ο Ιντέγε και ο Ιντέγε. Άθλιος λέει εντελώς. Λοιπόν και πάμε στο Τσιλιγκύρι. Βάζει ο Μπούζος δίλημα. Τι δίλημα βάζει ρε Μπούζο. Είναι δυνατό να βγει ο Τσιλιγκύρης από την ομάδα. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Εγώ είδα ένα τερματοφύλακα
με πολύ καλά πατήματα και πολύ καλές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια. Δεύτερον, είδα ένα τερματοφύλακα ο οποίος είναι εκρηκτικός. Ένα τερματοφύλακα που είναι ψύχρεμος, με 50 σφιγμούς το λεπτό, στα 18 του. Χαμηλά, εκπληκτικός. Και επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση οι πολύ καλές τοποθετήσεις του. Ψηλά δεν τον είδα, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μια σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι δεν βγήκε. Ή ξέρω εγώ, να το δώσει άλλα μπουμπούλα να γίνεται σέντρα στα κόρνερ, να πηδάει με τα θηρία και θέλει μια ενδυνάμωση στους ώμους, ρομβοειδής και τα λοιπά. Θέλει τα μονοζυγάκια του. Μου θυμίζει όμως το στυλάκι του τα πρώτα παιχνίδια του Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό. Ο Τσιλικύρης. Μου θυμίζει τα πρώτα παιχνίδια, ίδιο στυλάκι, ίδιο σωματότυπο, ίδια ακριβώς. Του καταλογίζω πολύ μεγάλο μέλλον και δεν μπαίνω σε κανένα ρίσκο να βάλω το άλλο το πουλί που φέρατε τον Έμαν με αυτό το παιδάκι. Και ας σας πω και το άλλο. Ο άλλος που έκανε την εγχείρηση, πώς το λένε ρε, τον τερματοφύλακα του, τον Κουέστα. Ο Κουέστα πριν τραυματιστεί ήταν σε πτώση. Δηλαδή δεν ήταν ο περσινός Κουέστα. Ήδη φέτος ήταν κατωτέρου επίπεδου. 20 με 30%. Έρχεται και ο τραυματισμός. Έχει και βαρύ κορμί. Είναι και κακός με τα πόδια. Και ανεκπαίδευτος τακτικά στην τέταρτη γραμμή. Η τέταρτη γραμμή είναι η γραμμή που λέμε ο τερματοφύλακας σε σχέση με τις τρεις γραμμές. Η τέταρτη γραμμή. Άσχετος με αυτά. Άσχετος ο εκπαιδευτής να του τα μάθει. Έχετε τον Τζιλιγκύρη. Βάλτε τον. Και δεν θα σας πει και κανείς τίποτα. Φάει κανένα στραβό. Και πρέπει να φάει στραβό γκολ. Οι άλλοι τι τρώνε τόσο καιρό. Οι ίσια τα τρώνε. Ο άλλος έφαγε γκολ και έμεινε ο Άρης εκτός Ευρώπης. Ο άλλος όπου είναι έξοδος, πιάνει τα πουλιά να πούμε, τα περιστέρια που είχε ο Σόλωνας, εκεί τα πετούσε όταν έμπαινε ο Άρης. Τι περιμένετε δηλαδή. Και ένα βλέμμα δολοφόνου, δηλαδή αν ήμουν σκηνοθέτης, τον Τζιλιγκύρη, στην ταινία την τρομοκρατική, θα τον είχα βάλει να έχετε μαχήσει την κόμενά του, να την είχε βάλει στο ψυγείο και να, αυτός να πήγαινε μετά με άλλη γκόμενα να φάει και να πιει κρασί από αυτά του γαρδίκι να πούμε. Μιλάμε για τέρας ψυχραιμίας. Μιλάμε για την επιτομή της ηρεμίας. Να μην πω αναισθησίας γιατί το συμπαθώ. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Έχουμε και Ευρώπη να πούμε και στοιχήματα που κερδίσαμε ή χάσαμε. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά η εβδομάδα είναι μεγάλη. Και ο κόκκινος ανάσχελα με τον πιμπερό να σε δω. Να βυζένεις το μωρό το ένα από το βυζί από τη μια μεριά και το άλλο το πιμπερό από την άλλη. Αν να χάθεις τεμπέλχανα. 90-90-90 περιμένω τους ακροατές για ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, αφού χαιρετήσουμε την πιτσαρία Καπριτσιόζα, αφού πούμε ότι το Μετρόπολη σου ανακαινίζει το σπίτι και περιμένουμε σε λίγο τον νικητή για τις 3:20. Αφού πούμε ο Ισκιάδης και Παλοδήμος δίνουν τα καλύτερα αυτοκίνητα με την χαμηλότερη τιμή και την καλύτερη προσφορά που έχει βγει μέχρι σήμερα στο 5096-596, αφού πιούμε τα κρασιά μας με την ποτοπία Ινοπία Γαρδίκης, με τη νέα σειρά Πύργινη και Ίνος, με 5 νέες ετικέτες εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής τιμής, αφού θάψουμε το αυτοκίνητό μας στους αδερφούς Κωνσταντινίδη για οριστική διαγραφή του, κρατάμε το χέρι. Κρατάμε στο χέρι μόνο την άδεια και τηλεφωνούμε στο 18133 και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουν αυτοί. Μπορούμε να μπούμε και στο axa.gr αφού πρώτα δούμε ότι το αυτοκίνητό μας είναι τελειωμένο. Το πάμε στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και το διαγράφουν εντελώς. Εμείς κρατάμε μόνο ένα χαρτί στο χέρι. Και φυσικά ο φίλος μου ο Πετκανίτσας με κλειδαριές και κλειδιά για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Με κλειδιά αυτοκινήτου, λουκέτα χρηματοκιβωτίου, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, ειδικά κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν αυτά έχουν χαθεί, στο 85-27-27 και στη Δελφών 101 με μπάρκου Μπότσαρη. Γωνία το 2310-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Εμίλιος Γαβριλίδης, ο παδός του Παναθηναϊκού και του Πανσεραϊκού, είναι πίσω από, από τα μικρόφωνα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χτυπάει τον Ισούα και δίνει δανεικό το Λάμπρου στον Παναθηναϊκό και ανοίγει την πόρτα για το δεύτερο γύρο. Κοιμάσαι χοντρέ, κοιμάσαι. Έχουμε το σκόρερ του χθεσινού παιχνιδιού της Καλαμαριάς, του Απόλλων Πόντου, μάλλον με την Κέρκυρα. Δεν λέγεται Κέρκυρα κάπως αλλιώς. Πώς τη λέει την Κέρκυρα, ρε.
Κασιόπη, Καλλιόπη, την Καλλιόπη. Επιτέθηκαν με μαχαίρι στο σκόρερ. Ποιος ξέρει τι να γίνει, άλλο έγινε, άλλο δεν ξέρω. Αργά το βράδυ της Κυριακής και ενώ ο παίκτης Μάικλ Αλαϊτάν περπατούσε στην οδό Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά, δέχτηκε επίθεση από άγνωστο άτομο που χρησιμοποίησε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι. Είναι για λέει ο ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη. Και ως ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, καλούμε τυχόν αυτόπιες μάτρες να δώσουν ό,τι στοιχεία γνωρίζουν στην αστυνομία Κλάιμαϊν. Ο Μάικλ αναγκάστηκε να κάνει ράματα και το ευχόμαστε καλή ανάρρωση, λέει η Καλαμαριά, όσο και να ξεπεράσει γρήγορα το σοκ που ο ανθρωπίνος υπέστη. Λοιπόν, έχουμε 6-7 εργοστάσια τα οποία κάνουν γερμαναράδες της Μέρκελ από Εύρο μέχρι Καβάλα, τα οποία ετοιμάζουν να πάρουν τους μετανάστες μας και να τους δώσουν δουλειά σε εξευτελιστικούς μισθούς. Καλημέρα στον Αμερικάνο πρόξενο που μας ακούει. Ακούει Μετρόπολες. Εγώ τα έχω καλά μαζί του, να έχετε υπόψη σας. Εντάξει. Και άλλα πολλά κοινωνικά, πολιτικά, κουτσοπολίστικα, τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε καθώς παίρνουμε τον πρώτο φίλο που μας περιμένει στη γραμμή την πρώτη της εβδομάδος. Καλησπέρα στον πρώτο κύριο. Έλα φίλε. Υποκράτη, εγώ μιλάω. Υποκράτης. Ναι, εσύ είσαι ο Υποκράτης. Φιλόσοφος. Φιλόσοφος ήταν ο Υποκράτης. Ο Υποκράτης ήταν γιατρός, ρε. Γιατί η φιλοσοφία και η ιατρική. Δεν ξεντεριάζεις το καρκίνωμα με φιλοσοφία. Θέλει να έχεις καλό χέρι και γνώση. Να έχεις από Υποκράτη, να έχεις πολύ κάτω. Να θυμάσαι του χρόνου. Ναι. Και θα σε πω εγώ και κράτα το καλά μες στο μυαλό. Μάλιστα. 5 η ώρα θα βάζουν τον Άρη στο Αλεξάνδριο. 5 η ώρα θα βάζουν τον Ηρακλή στο Ιβανόπιο. 5 η ώρα θα βάζουν τον Πάουκ στο Καταγκόβλιο. Και θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Το λέω εγώ. Εμένα με βολεύει αυτό. Ναι, ίδια μέρα, ναι, ίδια ώρα. Μια τέλεια ατμόσφαιρα θα είμαστε. Μακάρι. Ναι, θα με λένε οι χουλικάνοι μετά. Μακάρι ρε φίλε, μακριά από εμάς. Μακάρι. Τι μακριά από εμάς εσύ Κώστα και πώς θα πηγαίνουμε εκεί πέρα. Χουλικάνοι δεν είσαι εσύ. Τι εσύ ήσυχος είσαι. Γιατί πήραξα εγώ κανένα. Πού ξέρω εγώ, η φωνή σου είναι τρομοκρατική. Δεν είναι τρομοκρατική, δεν είμαι σαν τον Μπιφτέκη. Τον Μπιφτέκη να φοβάσαι, όχι εμένα. Ο Μπιφτέκης είναι φίλος μου, οπότε δεν έχω θέμα. Ναι, καλά, εξάλλου, μην στεναχωριές. Ναι. Αυτά, αυτό το μόνο που ήθελα να πω και Γρηγόρη, αν και δεν είσαι εκεί, καλό μπλε, μπλε όμως, καλά είσαι και ανώλεπτο μπιμπερό. Βέβαια. Και το κάνουν το κλασικό το παιδί από την πέρα που γεννήθηκε, το κάνουν οι Ηρακλείς. Να τα θυμάσαι Υποκράτη τι σε είπα, τι θα κάνουν του χρόνου. Του χρόνου? Βλέπω τώρα. Βρέξε εργοστάσια, κάνει Μέρκελ, θα πάρει τους μετανάστες για να τους δώσει δουλειά. Και εσύ με μένα θα πάμε στο πύρτο εξώτερο, Γερμανία, Σουτγκάρδη. Ναι. Εγώ δεν φεύγω από εδώ, ρε, ό,τι και να κάνω. Καλά, καλά. Όχι καλά, καλά, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Έχει ένα βίντεο κάτι μετανάστες, έχουν σε ένα ξενοδοχείο μια στριπτιτζού και γίνεται χαμός. Έχεις δει ποτέ στριπτιτζού τα τελευταία 2 χρόνια, ρε βρωμιάρι Έλληνα, να πούμε. Ναι, μην με λες βρωμιάρι, δεν σε είπα εγώ, δεν σε αποκαλέσαι. Βρωμιάρι μεταφορικά, δηλαδή φουκαρά, δηλαδή φτωχέ. Φτωχέ Έλληνα. Ο μετανάστης είναι να πούμε στα γούστα και συμπληρώνει στον Εύβοια. Και με λες για Ηρακλή και Αυγανή. Αν έχεις μακιά, ρε. Μέρκελ θα κάνει τα εργοστάσια τώρα εδώ. Αν έχεις μακιά, ρε Υποκράτη, πάμε μέχρι την Ισβηγνέμη. Α σε πιάσει ο Πάτερ Μεθόδιος, 82 χρονών. Θα σε κάνει κοιμά, το λέω και μην μιλάμε. Συνεσφιγμένου να πάω να κάνω τι. Φίλοι μου είναι συνεσφιγμένου. Του στήριξα εγώ όταν είχαν κόντρα με τον Πατριάρχη. Κάνεις λέει λάθος μεγάλο. Αλλά σε λέω 82 χρόνων και σένα και εμένα και όταν μου πιάσει. Φίλοι μου είναι συνεσφιγμένου. Φίλοι μου είναι συνεσφιγμένου. Πάμε κόντρα στο ρεύμα. Και θα τους υποστηρίζει. Βέβαια τους υποστηρίζω. Τι θα υποστηρίξω, τον Πατριάρχη με τον Τούρκο που είναι φίλος. Φυσικά την εσφιγμένου θα υποστηρίξω. Τι θα υποστηρίξω. Τα χρυσάφια του Πατριάρχη θα υποστηρίξω. Την εσφιγμένου θα υποστηρίξω. Να τα ακούω θέλω, θέλω να τα ακούω. Φυσικά. Άμα είναι να πάω εκεί, στην εσφιγμένου θα πάω. Τι θα πάω. Στα χρυσάφια των Αλωνών, στα Ρώσικα μοναστήρια με τα εκατομμύρια θα πάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Είδες που στα είπα ωραία. Σ' άρεσε στο τέλος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Γαβγάβ δεν είναι. Βγάλ το χανσφρία μιλήσεις. Είσαι καλά. Άμα ακούω φωνές μέσα από το υπερπέραν δεν είμαι καλά. Αν ακούσω φωνές γάργαρες δυνατές είμαι καλά. Έλα γόρι μου. Έλα. Έλα μ' ακούς. Εσ' ακούω ναι. Κάνα τέταρτο θα κάνουμε τώρα ιστορία.
Σφιγμένο είπε τώρα, γι' αυτό και εγώ ανέβηκα. Ναι. Πολυζώη εσύ είσαι. Κατάλαβες ρε αλήτη, Και θα σε καταλάβω ρε παλιάνθρωπε. Εδώ είσαι ρε. Εδώ. Κοντά σου είμαι. Αμάν. Σε θέλω. Άκου τώρα. Λέγε. 0-1 την άλλη εβδομάδα. 0-1. Το άκουσες? Το άκουσα, το παίξουμε. 0-1. Να πάρεις κανένα βανάκι. Να πάρεις κανένα βανάκι, να βάλεις τον κλαδά μέσα και τους άλλους και να πας. 0-1 σε λέω εγώ ρε βλάχο. Άκουσες σε λέω. Άντε να δω. 0-1. Άντε να δω. 0-1. 5 φορές το είπες. Άντε να δω. Έτσι. Περιμένω. Θα βίζεις για πάντα. Έτσι, ο πρόεδρος πάνω απ' όλα. Πάω κανίκη στον πρόεδρό του. Πάει ο λαός πίσω. Για πάντα. Ναι. Για πάντα. Ναι. Τώρα τον ακούν τον Πολυζώη οι άλλοι. Τον Κουζού είδα στην τράπεζα προχθές. Για χαρά. Με το Κουζού στην τράπεζα ήμουν. Με παραχώρησε τη θέση του ο Κουζού. Δυναμίτης ο Κουζού. Κλαδά ακούς. Ακούω να λες. Καλημέρα. Ήρθε το σκυλί από την Αυστραλία. Έρχονται ιστορίες δηλαδή. Έλα φίλε. Άντε ρε ξυπνήστε μεσημεριάτικα. Πάρε άλλη γραμμή. Όποιος είναι δεν. Καλημέρα ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις φίλε. Σε κανερό παουρούλης ρε. Όχι απλά ρε, εμένα. Όχι φίλε, μπερδεύεσαι. Απλά ο Άρης ξεγύμνωσε αυτό που λέω εγώ εδώ και 2 χρόνια. Σωστό. Αυτό έκανε ο Άρης. Σωστό. Δηλαδή ξεγύμνωσε έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί ισολογιστικά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σου λέει ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Εδώ και 2 χρόνια στο λέει. Εσείς αν περιμένετε να κάνει αυτό που έλεγε στον Νικολαίδη, βάλε 50-70 εσύ να βάλω και 70 εγώ. Πλανάστε πλάνη νυχτά. Γιατί δεν τα βάζετε με Λυσανίδη. Γιατί δεν τα βάζετε λεβεντιά μου. Λεβεντιά. Γιατί δεν δώνεις λεπτά. Γιατί μπερδεύεστε. Γιατί μπερδεύετε το Σαββίδι με το Μελισανίδη. Ο ένας πήγε πλήρωσε την πράγκα 2,5 εκατομμύρια για να πάρει το Φερέιρα και ο άλλος πήγε έβαλε 2,5 ευρώ στο παγκάρι του Αϊθεράπη για να πάρει το Κωνσταίνογλου. Οπότε τι συγκρίνεται τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Ναι, τι συγκρίνεται. Και αφήσανε το Λιβάγιο έξω με τον Άρη. Θα λες και ο Άρης ο Μουκαρός. Ναι. Τι συγκρίνεται. Δηλαδή πώς το χαίρομαι που σήμερα καταλάβατε οι αεξίδες ότι έχει ανακαλυφθεί η Αμερική. Πόσο εκεί στον Άρη, στην ΑΕΚ, συγγνώμη, ανάψτε μια λαμπάδα στον Ιντέγε, πόσο μπορεί, 2-10, πόσο είναι, 1-95. Ναι, γλίτωσε τα χειρότερα η κούρα, ναι. Μια λαμπάδα στον Ιντέγε, γιατί το 0-3 το γλιτώσατε λίαν επί 20. Και όταν βγαίνετε να μιλήσετε σε εκπομπές του Μετρόπολης και ειδικά του Ραπτόπουλου, θα λέτε αλήθειες και θα μιλάτε στοιχειοθετημένα. Και θα προσπαθείτε να τεκμηριώνετε αυτά που λέτε, όχι αερολογίες. Και εγώ ρωτώ και διερωτώ με και λέω το εξής και προκαλώ έναν αεξί να απαντήσει. Γιατί εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, εδώ και μήνες και το έχω δηλώσει δημόσια. Διερωτώ με και λέω, εάν το γήπεδο ξεκίνησε με την προϋπόθεση ότι θα φέρει λεφτά η ΑΕΚ από την Ευρώπη, εάν η ΑΕΚ δεν προχωρούσε στην Ευρώπη, δεν θα γινόταν ποτέ το γήπεδο. Καλή ερώτηση. Τι θα έκανε δανειοδότηση. Καλή ερώτηση. Αυτό διαρωτώ με εγώ. Λέει έγινε το κήπεδο και τα λεφτά πρέπει να πάνε εκεί. Εάν η ΑΕΚ δεν περνούσε τη Βίτη και δεν έμπαινε στους ομίλους, τι θα γινόταν αυτό το κενό το δημοσιονομικό σε εισαγωγικά. Ποιο θα το κάλυπτε. Οπότε μην συγκρίνετε τον Σαββίδη με τον Μελισανίδη και σήμερα μην συγκρίνετε τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά είναι έτσι φωτός μπροστά. Είτε θέλετε να το παραδεχτείτε είτε όχι. Αν θέλετε να χαϊδεύετε αυτιά, εάν θέλετε να γίνεστε αρεστοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι δικαίωμά σας. Είναι να φέρετε το δικαίωμα του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε, υποθετικά. Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις το Σβιτέρσκι με τον Γιακουμάκη, δεν μπορείς να συγκρίνεις το Βιεϊνέα ή το Λιμιό με τον Τέλετιτς και το Βέρντε. Δεν γίνονται αυτά. Τι Τέλετιτς ρε φίλε, καταρχήν ο πιο αδικημένος παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Αλμπάνης. Ποιος βάζει δεν το... Δεν μου λες, Μάνταλε. Όταν είσαι αρχηγός μιας ομάδος, ή οσδήποτε όμως,
πρέπει να είσαι πρότυπο. Εάν ο Πιτσιρικάς 18 χρονών σου είπε μία κουβέντα, εσύ επειδή είσαι και ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, αφήνεις το παιχνίδι να τελειώσει, τον αγκαλιάζεις, σαν παιδί σου του λες έλα εδώ και του λες παλικάρι μου και θα αδικηθείς και θα αδικήσεις και του λες 3-4 πράγματα για το μέλλον του. Όταν ηρεμήσει αυτό το παιδάκι θα πίνει νερό στο όνομά σου και θα σε εξυμνεί στο τέλος. Εντάξει, το ότι εσένα δεν πάνε τα πόδια σου, το ότι δεν έχεις πνευμόνια και το ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα ρόλο ηγέτη στην ΑΕΚ, δεν σου φταίω 18χρονος θεματοφύλακας του Άρη. Αυτά τα παιδιά αγκαλιάστε τα, προστατέψτε τα και μην βγάζετε έξτρα θυμό, γιατί αυτά είναι έργα του διαόλου. Και όσον αφορά την πίστη μας, ναι, πιστεύω στην ομοούσιο και αδιέρετο τριάδα. Δεν πιστεύω στα χρυσαφικά που φοράει ο δέσποτος στο κεφάλι. Δεν μπορεί να έχεις μαγκούρα που κοστίζει 3.000 ευρώ. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς με Mercedes δέσποτα. Να πάρεις ένα Hyundai Accent. Να πάρεις ένα Cordoba. Είσαι προκλητικός όταν ζητάς από μένα τον οβολό μου με το δίσκο στην εκκλησία και εσύ κυκλοφορείς με Mercedes 10 μέτρα. Συνέλθετε! Συνέλθετε και στην εκκλησία και γενικά την κοινωνία. Δεν πάτε καλά. Αν δεν μπράβο μου έχεις βάλει το καλυμάφιο και 7.000 ευρώ χρυσά έχει απάνω. Ο Χριστός ήταν ξυπόλυτος, δεσποτά. Ξυπόλυτος ήταν ο Χριστούλης μας. Γεννήθηκε σε μια φάτνη, όχι καλύτερες κλινικές. Με τα λεφτά της εκκλησίας και του Κοσμάκη. Έχετε κάνει τη θρησκεία με μαγαζί γωνία, δεν τρέπεστε λιγάκι. Γιατί δεν πιστεύει ο κόσμος, κάνει την πίστη του. Με αυτά που βλέπει τι θέλετε να κάνει, γιατί πες μωρέ δέσποτα. 7 μέτρα μερσεντάρα με το καλυμάδιο στο κεφάλι, 7.000 ευρώ χρυσά. Και εγώ 1 ευρώ από τον οβολό μου το βάζω στο δίσκο για την εκκλησία. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Τα φιλιά μου. Μήνυμα. Ο Τσιλιγκύρης έχει κάτι το τρομακτικό στο βλέμμα του. Δεν γίνεται παιδί 18 χρονών πόσο είναι να μπαίνει ο ΆΚΑ και να κάνει τέτοιες επεμβάσεις. Θυμίζει το Μέση που στα 18 του τους έκανε πλάκα στο Champions League. Το παιδί αυτό, λέει ο φίλος, μέσα του κρύβει κάτι το τρομακτικό. Δεν ξέρω μήπως έχει και κάτι δυνατό ψυχολογικά, σαν αυτούς που δεν νιώθουν τίποτα και στο τέλος τους βγαίνει σε πολύ καλό. Δεν ξέρω, λέει, πολλά από μπάλα, όπως έχω ξαναπεί, αλλά έχει μέσα του κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι ξεχωριστό. Αν προσέξει και προσεχτεί, θα αφήσει εποχή. Λοιπόν, και ένα άλλο μήνυμα, γρήγορα το διαβάζω και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Μπράβο, μου λέει, η μοναδική φωνή που εκφράζει όλα αυτά που σκέφτεται ο μέσος λογικός φίλαθλος που αγαπάει την ομάδα του. Ο Μπουχαλάκης με τον Μασούρα είναι το περίτρανο παράδειγμα του μέσου βίσματος στην Ελλάδα. Είναι όλο το σαθρό και σάπιο σύστημα της Ελλάδος που έχει μεταφερθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στα τοπικά βρίσκεις παιδιά που αξίζουν χίλιες φορές περισσότερο από αυτούς, αλλά δεν έχουν το κουτσολιάκο να τους μπρόκνει για να εξυπηρετεί τα κολοσυμφέροντά τους. Πες τα μη σταματάς, ρόμπα κάνουν τους όλους. Στα λέει Ολυμπιακός αυτά. Ο Ποντέσε και ο Ποντέσε, ο Πορτογάλος ξάδελφος του Φετβατζίδη. Περιορισμένων δυνατοτήτων. Ο Κούδας, ο Σαραβάκος και άλλοι μεγάλοι παίκτες, ειδικά εξτρέμ του παρελθόντος, αυτούς τους είχα για πλάκα. Μέχρι και ο Λάζαρος στα καλά του πολύ ανώτερος. Και μας τους πλασάρουν Μέση και Ροναντίνιο. Ρόμπα κάτους αγαπώ, τα λέμε ραπ, λέει ο φίλαθρος του Ολυμπιακού. Πάμε κόσμο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλά ρε Χρυσαντόπουλε. Μιλάς πολύ λογία. Τέλος πάντων, να ζήσει το μωρό το κόκκινο. Θα ζήσει, ο κόκκινος δεν θα ζήσει. Τέλος πάντων, καλό του να είναι. Καλό θα είναι. Τι μου λες, ο κόκκινος τι κάνει, Βυζένη. Βυζένη. Στο μωρό Βυζένη το κόκκινο. Κάτσε, αφού είμαστε ίσοι. Αφού είμαστε ίσοι με τις γυναίκες, βέβαια. Δηλαδή υπάρχει άδεια εγκυμοσύνης για άντρα. Βέβαια. Ισότητα, δεν θέλανε οι γυναίκες. Βέβαια, γελάει. Λοιπόν, άγω να σε πω. Λοιπόν, εγώ είμαι και η Μερακλής. Ναι. Είμαι μεγάλος παίκτης. Στο στοίχημα. Ναι. Έπαιξα χθες άσο και over την City. Ναι. 100 ευρώ. Τα πήρα. Ωραία. Έπαιξα άσο και χ την Γάνδη. 3 ευρώ. Τα πήρα. Χθες παίζω τον Άρη χ 5 ευρώ σκέτο. Τα πήρα. Και 0-0 τον Πανατολικό. Τα πήρα. Το 0-0. Μονά αποδεκτά. Ναι. Και στο 0-0 μόλις πήγε στα 30 τα ξαναέβαλα. Ξανά 0-0. Πάλι, ναι. Τα πήρα πάλι. Δηλαδή εγώ πρέπει να γίνω μπουκ. Την Πορτό είχε σε άσο. Το Ανατρόμητο όφη είχε σε άσο.
Δεν βγαίνει να μα τα λε. Δεν βγαίνει να μα τα λε την Παρασκευή, γιατί τη Δευτέρα δεν έχουν και μεγάλη αξία όταν μα τα πει. Ναι, εγώ πώ θα γίνω μπουκ. Εσύ τσιμπούκ θα γίνει. Μπουκ δεν μπορεί να γίνει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, νικητή του μεγάλου διαγωνισμού είναι ο Λάζαρος Γεωργιάδης. Λάζαρος Γεωργιάδης μέχρι και τις 57 έχει δικαίωμα να βγει, να πει ακούω, είμαι ο νικητής και να μπει στην κληροτίδα για την 6η Δεκεμβρίου. Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα, ναι. Καλημέρα. Βρε καλώς το να... Λοιπόν, θερμή παράκληση στο σύντροφο τον Νίκο, ναι, να βγαίνει τα πιο τακτικά. Συμφωνώ 100% ότι είπε. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα, σύντροφε. Μάλιστα. Βλέπω κλειδονισμούς στο Πασόκ. Στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τι έχεις να πεις? Τι να πω, μπορεί, στο Πασόκ τώρα. Κοίταξε να κερδίσουμε την Κυριακή. Και στο Πασόκ, μπορεί. Έτσι, ε. Τώρα έχουμε άλλα επίκαιρα. Λοιπόν, μπέναλτι ήταν το ΑΕΚΑΡΙΣ. Ναι, ήτανε. Ήτανε. Ναι. Ναι. Σωστός. Αφού τον γιατί είσαι... πάει με την τάπα και όχι με το κουντεπιέ. Αφού ναι, πάει με την τάπα είναι παράβαση, είναι μπέναλτι και κίτρινη κάρτα. Έτσι ναι, λέει ο κανονισμός. Δεν έχω βγάλει εγώ τον κανονισμό. Πάμε εγώ, το... εμένα με έδωσε ο καλός Θεούλης μάτια για να βλέπω. Ο νομοθέτης έβγαλε τον κανονισμό, οπότε εγώ ερμηνεύω αυτό που έχει βγάλει ο νομοθέτης με τα μάτια που έχω ακόμα και βλέπω. Όταν πάω καθαράκτη Ζάχαρο και δεν βλέπω σαν τον Πουλόπουλο, δεν θα βλέπω. Αλλά είναι πέναλτι και της Λάρισας και, του... και της ΑΕΚ. Του Πανετολικού. Δεν είδα Πανετολικό Παναθηναϊκό, να είμαι ειλικρινής. Δεν το είδα το μάτς. Ναι. Λοιπόν, τι Πασχαλάκι αυτό έλεγες ότι πρέπει να είναι την Κυριακή? Το πιο ασφαλές σχήμα είναι Μάτος Γιαννούλης, Πασχαλάκης, Βαρέλα, Κρέσπο. Οτιδήποτε άλλο εμένα σε υψηλό επίπεδο κινδύνου επίθεση όπως είναι το Ολυμπιακού δεν με εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο Βαρέλα με εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο Ίγνασον δεν με εμπνέει. Ο Ζίβκοβιτς δεν με εμπνέει εμπιστοσύνη. Αν θέλεις, ο Πασχαλάκης μπορεί να κάνει και αυτός λάθη, τα ίδια κάνει και ο Ζίβκοβιτς. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο εκεί. Δεν τον έχεις εμπιστοσύνη? Το Ζίβκοβιτς όχι. Ο Βαρέλα θα παίξει, λες, τι κυρίες. Μακάρι να παίξει. Με Ίγκρασον θα έχεις θέματα. Θα έχεις πέναλτι. Εκεί θα μπουνε, δεν σαν τη Λάρισα απ' έξω, θα μπουνε. Θα μπει ο Ποντέρσε, θα μπει ο ένας, θα μπει ο άλλος, θα μπει ο Τζιμίκας, θα τριπλάρουν, θα μπουνε. Δεν μου λες. Ναι. Αυτός ο Ολυμπιακός το Σάββατο που τον είδες. Ναι. Τι, μπορεί να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ? Του Πανιωνίου όχι. Τη τότε να είμαι Ολυμπιακός μπορεί να κάνει ζημιά. Δεν ξέρω τι Ολυμπιακό θα δω. Κοίταξε. Εγώ όμως, σαν κατασκοπία, βλέπω πού πονάει ο Ολυμπιακός και τι πρέπει να κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ. Ναι. Έχω ορατό, όπως και ο Ολυμπιακός ξέρει πού πονάω εγώ. Σαν ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Και κάτι άλλο θα σου πω. Ναι. Τη τότε να μην το βλέπεις, γιατί εγώ άμα κοιτάξω τώρα τον Άγιαξ και τα 25 λεπτά στα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ το ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά άμα κοιτάξω και με το Ερυθρό Αστέρα τον Ολυμπιακό. Κάτσε, οι ομάδες αποτελούνται από παίκτες. Οι παίκτες έχουν ψυχή, καρδιά, συναισθήματα. Ναι. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να είσαι ρομπότ. Είτε δουλεύεις σε μια δουλειά, είτε δουλεύεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα είσαι στη στραβή σου. Μπορεί να είναι καλές όλες. Δεν έχουμε να κριτικάρουμε άψυχα όντα, οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες. Όλοι έχουν ψυχή. Άρα έχουν αισθήματα, έχουν φοβίες, έχουν κακές, έχουν οικογένειες. Κατάλαβες, οπότε μην λες ότι... Να σου θυμίσω κάτι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά μια ιταλική ομάδα, ο Άρης τότε είχε κερδίσει 40 πόντους εδώ στην Θεσσαλονίκη διαφορά, ναι, και πήγε εκεί και έχασε. Καλά, εκεί έχασε, ήταν ύποπτος που έχασε. Άστο, μην το ανοίγεις το κεφάλι. Ο Ιωαννίδης είπε και ο Γκάλης λέει δεν έχω... Φρεάσε, εκεί ήταν ύποπτη, άστο τώρα. Πάμε παρακάτω, διάλειμμα, μην με βάζεις από πράγματα που μου έχουν πει και δεν λέγονται. Κλείσε. Αν βρήκατε το σκυλάκι, ειδοποιήστε μας και εσείς οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω τι έγινε. Στο ντεπό χάθηκε σκυλάκι μικρός από τσιουάο το φουκαριάρικο. Άσπρο με καφέ βούλα στην ουρά και καφέ κεφάλι χωρίς λουλάκι. Χωρίς λουλάκι τάφησες μωρί το σκυλί. Ανεύθυνοι άνθρωποι. Δίνεται αμοιβή. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, ας καλέσει τη γραμματεία.
Αμάν με πιάσει άγχος. Άμα χανόταν κανένας γέρος δεν θα με πείραζε. Λοιπόν, με ρωτάει κάποιος που ξέρεις, λέει, για τα εργοστάσια των Γερμανών σε Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν γερμανικά εργοστάσια, 6 τον αριθμό, από Ξάνθη, από Καβάλα Ξάνθη μέχρι Τέρμα Εύρο. Και θα μπουκάρουν εκεί με εξευτελιστικούς μισθούς οι μετανάστες. Γιατί το κάνανε αυτό? Λοιπόν, για τον Ολαϊτάν πάει το μυαλό μου κάπου, δεν μπορώ να το πω όμως. Μήπως τους χάλασε κανένα σχέδιο εκεί πέρα. Τίποτα, μπλέκαν περίεργοι τύποι. Μπλέκουνε συνήθως σε ομάδες περίεργοι τύποι. Τέλος πάντων, εντάξει, Καλαμαριά έβγαλε ανακοίνωση και ψάχνουν να βρουν το δράστη. 90-90-90. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Προηγουμένως με έκλεισες όμως. Εσύ έκλεισες μόνος σου. Εγώ γιατί να σε κλείσω? Όχι, έκλεισε το... Έλα ρε το τηλέφωνο σου, είναι από τα παλιά και στην Αυστραλία δεν έχω καλά τηλέφωνα. Γεια σου ρε κοτέρια. Σε έλεγα ότι συνάντησα το Κουζού προχθές στην τράπεζα και τώρα είναι η Αλίκη εδώ, η γυναίκα του Κλαδά, και λέει, πού είναι, λέει, αυτός ο Πολυζωής, λέει, κάπου άκουσα τη φωνή του. Σε ψάχνουνε. Σε ψάχνουνε. Ναι. Ήρθες, Πολυζώ, ήρθες μόνιμα ή ήρθες διακοπές? Όχι ρε, είναι Αυστραλία ακόμα. Αυστραλία είσαι? Γιατί σε ψάχνουν εδώ, σε ακούσαν και νομίζουν ότι ήρθες. Στο τηλέφωνο είναι η γυναίκα του Αντώνη. Εδώ, στο κηλικείο είναι. Τώρα που βγήκα στο διάλειμμα, σε ακούσαν. Πού είδες τον Κουζού μου, λέει, πού βρήκες, λέει, τον Πολυζώη? Ας τον Κουζούρ, τι δουλειά έχω εγώ με τον Κουζούρ? Γιατί ρε φίλοι, δεν είσαι με τον Κουζούρ? Άλλος, εγώ είμαι άλλος. Εντάξει, είπε, μην θυμώνεις. Μα είσαι και αψής μου, αδερφάκι μου. Ναι. Να, εγώ είμαι άλλος. Εντάξει. Ο Γιάννης είναι άλλος. Ναι, εντάξει. Δεν μπερδευόμαστε. Εντάξει, ναι, δεν μπερδευόμαστε. Ένα να σε πω, 0-1 σε λέω. Άντε πάλι. Άλλα τώρα γιατί με μπερδεύεις. Εντάξει. 0-1. Ναι. Σαβίδης. Ναι. Για πάντα. Για πάντα. Εντάξει. Πάει, τελείωσε το μάτι. Ίγκαρσον είναι μια χαρά. Ίγκαρσον καλά είναι. Δεν σε βλέπω με τον Ίγκαρσον πολύ ζωή. Ο Βαρέλα ναι, καλύτερα είναι εκεί. Ναι. Ναι ρε Βλάχο. Ναι. Ίγκαρσον είναι μια χαρά. Καλά. Βαρέλα πόσα γκολ έχω φάει ρε. Πέρσι ρε ο Βαρέλα ήταν ήρωας να πούμε. Πόσα γκολ έχω φάει με Βαρέλα ρε. Ο Βλά. Έχω Βλά. Καλά. Τη Δευτέρα. Δευτέρα περιμένω ανάλυση. Ρε, ακούστησε λέω εγώ. Ναι. Ψάξε λίγο το τέτοιο σου που εσύ ψάχνεσαι. Ναι. Και σε λέω, Βαρέλα πόσα γκολ έχω φάει. Εντάξει. Ίγκαρσον πόσα γκολ έχω φάει. Εντάξει, για φέτος πιο λίγα, εντάξει. Για φέτος μιλάω. Ναι. Μιλάμε πάντα να... Πάντα για φέτος, πάει. Τελείωσε. Εμένα με νοιάζει για το σήμερα, όχι για το αύριο, ούτε για το χθες. Μάλιστα. Το πιάσες? Το πιάσα. Γιατί είσαι κατάκι του Μπιωτάκη, είσαι και είσαι κατάκι. Τα λασπούλα τρε, αλλού να τα πουλάς. Όχι σε με. Ό,τι πεις Πολυζώη, δεν μπορώ. Πονά ακόμα η μύτη μου με την γροθιά που με είχες δώσει. Λασπούλα τρε σε με, λε. Πάει, τελείωσε, το λύσαμε, πάει. Άσε, γιατί σ' ακούω και λαϊδάς και ακούνε πολλοίς κόσμος. Ναι. Και δεν κάνει. Εντάξει. Να πουλάς τέτοια λασπούλα τρε. Και για Πασχαλάκη τι? Τι? Ο Σούπερμαν. 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 Βγες και εσύ ρε. Ο άλλος δεν με έπνεε εμπιστοσύνη ρε Πολυζώη, πολλά λάθη κάνει να πούμε. Ρε, τερματοφύλακας ήσουν κάποτε και σε δεινά κεφαλιές. Ναι. Λασπούλα τρέσε με λε. Κλείσε Πολυζώη. Ο άλλος είναι σε πιο καλή φόρμα. Καλά, 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 καλά. Κλείσε Πολυζώη. Τη Δευτέρα σε θέλω. Δευτέρα σε θέλω. Άντε να τα δούμε την άλλη Δευτέρα. Λασπέ, είδες πως τα λέει, μιλάει τα ντουμπιώτικα. Έλα, φίλε.
Πάμε επόμενος. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Τι κάνεις, Κώστα? Καλά, να, εδώ, εδώ, παρέα. Λοιπόν, σήμερα μου αρέσει η εκπομπή σου, δεν ξέρω γιατί, τα έχεις βάλει και με την εκκλησία και είμαι... Δεν τα έβαλα εγώ με καμία εκκλησία, φίλε. Εγώ είπα, εγώ Κώστα, είπα ότι αν πάω επάνω στο όρος θα πάω στην Εσφυγμένο γιατί είναι φίλοι. Να πας, ναι. Να πας, ο πάτερ Ιωάννης είμαι, να πας. Α, έλα πάτερ. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, απαντάω στον προηγούμενο ότι όντως έχει δίκιο. Ο Χριστός είπε δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε. Εντάξει. Με ένα γαϊδουράκι πάνω ήτανε και με ένα χιτώνα και με ξυπόλυτο με τα σανδάλια. Ήτανε ολιγαρκής. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τις εποχές εκείνες ίσως το λένε και γραφικό, όπως λένε και μερικούς από εμάς, ας πούμε, τους άμυστους που υποστηρίζουμε τη Μονή Εσφυγμένου. Α, είσαι Εσφυγμεγνήτης, δικός μας είσαι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και εντάξει, ο κόσμος έχει δίκιο, ο κόσμος πεινάει και... Άλλοι βγαίνουν με, τους, με τα χρυσές μήτρες και μπαστούνες και γι' αυτό και γίνεται αυτό... Είναι πρόκληση, ναι, φωνάζει πόλου. Ο κόσμος, ναι. Είναι μια πρόκληση, εντάξει. Ναι, εντάξει. Αλλά έχει και τα καλά της εκκλησία, εντάξει. Δεν έχει μόνο τα... Έτσι κάνουν συσίτια, το ένα, το άλλο. Πάντα τα συσίτια δεν τα πληρώνει η εκκλησία. Εμείς τα πληρώνουμε. Εντάξει, όλοι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν τα βάλω από την τσέπη μου. Ο κόσμος βοηθάει. Με το βολό τους και βγαίνουν τα συστήτια προς τα έξω. Κέντερικ λοιπόν, δηλαδή. Ναι, να πω και χαρτήρια στο φίλο μου τον Κόκκινο, να του ζήσει το παιδάκι, να είναι καλωστερωμένο. Θα είναι. Θα είναι. Και έτσι. Την Παοκάρα μας πώς την είδες εχθές? Δεν μ' άρεσε πολύ. Είναι 3-4 παίκτες που μου κάθονται στο λαιμό, ρε πάτερ. Δηλαδή... δεν επιτρέπεται τώρα με τόσα λεφτά να μην έχω στη θέση του Καντουρί μια παιχτάρα να πετάει. Δεν μπορεί να έχω αργό παίκτη δίπλα στο Μίσιτς. Εντάξει, αυτούς τους δύο να πούμε, στο λαιμό με κάθονται ρε πάτερ, δεν ξέρω. Τι να σου έχεις πω. Έχεις δίκιο, εντάξει, αλλά δεν ξέρω τη δυνατότητα σου πάω και είναι μέχρι εκεί. Λέω, με τα λεφτά που ξόδεψε, ρε παιδί μου λες, ξόδεψα 230.000 ευρώ, 300.000 ευρώ να κάνω ένα σπίτι. Αλλά ωραία. Το σπίτι αυτό δεν είναι αντάξιο να πούμε των χρημάτων που έδωσα. Κατάλαβες. Και ο άλλος με 150 κάνει καλύτερο σπίτι, να πούμε. Με ωραιότερες γωνίες, καλύτερη αισθητική κτλ. Αυτό λέω. Εσύ τι πιστεύεις? Εσείς τι δηλαδή τώρα, με, λιγότερα λεφτά εκεί, με λιγότερα λεφτά εκεί στην Εσφυγμένου κάνετε καλύτερα μοναστήρια από τους άλλους, να πούμε, με τα χρυσάφια. Λέω εγώ τώρα. Καλά, σίγουρα, ναι. Σίγουρα, γιατί αυτό εμείς, εντάξει, δεν πληρώνουμε και ρεύμα. Μας έχουν κόψει ούτως ή άλλως. Μας έχουν κόψει το νερό. Είναι άλλη διαφορετική κατάσταση. Εμείς ό,τι κάνουμε τα κάνουμε. Τα κάνετε μόνο σας. Γι' αυτό σας υποστηρίζουμε κιόλας. Έτσι. Ωραία. Αυτό θέλω να πω και κάτι άλλο που με έχει κάνει εντύπωση. Πού οφείλεται η πτώση του Πασχαλάκη? Κοίταξε, ο Πασχαλάκης πέρασε ένα ερωτικό δράμα. Πιθανότατα αυτό να επηρέασε την ψυχολογία του, γιατί ο Πασχαλάκης είναι άνθρωπος της ψυχολογίας. Δηλαδή μπορεί να είναι ενθουσιώδης και πολύ χαρούμενος και να είναι και πολύ λυπημένος. Έχει αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο. Αλλά νομίζω, αλλά νομίζω ότι και ο άλλος αυτή τη στιγμή, εμένα δεν με εμπνέει εμπιστοσύνη ενώπιση Καραϊσκάκη, να πούμε. Δεν νιώθω καλά με τον Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Χθες πάλι με τα πόδια παραλίγο μπαμ να του κλέψει ο άλλος ο Μαυρούλης την μπάλα, τον βάλει γκολ. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι, 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 σωστά. Ούτε ο Ίγνασον έναντι του Βαρέλα μου δείχνει ότι αξίζει να είναι ο βασικός. Δηλαδή, αν μου πεις αύριο Βαρέλα είναι μια χαρά. Τι απείς, θα μπει σε δίλημα πάτερ μου να πούμε να βάλω τον Ίγνασον ή τον Βαρέλα? Κατάλαβες. Δεν θα μπει στο δίλημα. Λοιπόν. Λοιπόν, να είσαι καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έτσι είναι. Δεν με εμπνέει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, έχω ενημέρωση. Η μπασκετική ομάδα παλεύει για το αυτονόητο και στέκεται να πούμε ο Σαββίδης λέει γίνεται αρρωγός. Πώς γίνεται αρρωγός? Μάλλον θα ρίξει κανένα βράγκο. Κύριε Σαββίδη, δώσε τα λεφτά στην Κοντζάρβα να πάνε να πιάσουν τόπο, γιατί αν τα δώσεις αλλού μπορεί να χαθούν στον δρόμο. Κύριε Σαββίδη, είδες ο Πατερούλης βοηθάει τον μπάσκετ. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, τρεις φορές με έκλεισε στο καπάκι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Να πω κάτι. Τώρα λες ο Ζίβκοβιτς
δεν είναι έτοιμος. Συμφωνώ. Δεν είπα αυτό. Λέω, παρά το γεγονός ότι δεν τρώει γκολ, δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη γιατί βλέπω κάτι και δεν μ' αρέσει. Ναι. Συμφωνώ. Απλά θέλω να πω το εξής. Μάλιστα. Εσύ τώρα είσαι έτοιμος. Άμα πάμε και φάμε 2-3 γκολ, λέω τώρα που δεν το εύχομαι, εννοείται, γιατί είμαι παουκάρα, είσαι έτοιμος να κράξεις τον Ζίφκοβιτς. Δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι δεν πρόκειται να μπει ο Πασχαλάκης στον ντέρμπι. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, δεν ναι. Πρόκειται τώρα να αλλάξει η ομάδα, οπότε δημιουργείς κλίμα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά εγώ παίρνω το ρίσκο ναι, πριν. Ναι, άμα φάει 3 γκολ, θα πεις, είχα δίκιο τελικά. Ναι, αλλά μα πια στάπια θα πεις εσύ, κοίτα τι έβγαλε ο Ζήμπης. Ναι, εγώ δεν θα πω τίποτα. Και δύο μάπες είναι για μένα. Δεν είναι για μεγάλες ομάδες. Ναι. Άσ' αυτό. Ναι. Άσ' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Βαρούχας πώς θα ξαναβγεί στο Μητρόπολης. Όποτε να μας πει για, ναι. για τα εκτεταμένα χέρια που είπε στην Ερτένα χθες. Εκτεταμένο χέρι. Το Πανιόνιο, το εκτεταμένο, έχει έκταση. Ναι. Βλέπουν και κάποια παιδάκια, κάτσε λίγο να σου πω Ραπτόπουλε, βλέπουν και κάποια παιδάκια. Και λένε, όταν λέει ο κύριος Βαρούχας, ο οποίος είναι η Δήμον, όταν λέει έχει εκτεταμένο το χέρι ναι. και είναι κολλημένο, κάτσε να σου πω λίγο, βλέπει το παιδάκι και λέει στον μπαμπά, μπαμπά αυτό είναι εκτεταμένο το χέρι. Τι να του πει ο μπαμπάς μετά. Ό,τι δει το παιδάκι. Τι το μπαμπά να με ρωτήσει. Ό,τι δει το παιδάκι. Εκτεταμένο χέρι είπε. Εκτεταμένο. Άμα θες, πάρε δέστο. Βρε, τι με νοιάζει τι είπε ο Βαρούχας και ο Τσαρούχας. Δεν θα βγάλει ο Μπούζος τον Βαρούχα ξανά. Βρε, με νοιάζει τι λέει ο Βαρούχας. Εσύ τι είδες, ρε. Εγώ τι είδα. Εγώ είδα κολλημένα χέρια. Και στο Πανιόνιο και στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είδα κολλημένα χέρια. Κολλημένα. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Ναι. Οπότε όταν ακουμπάει χέρι, πέναλτι. Ναι, οπότε να πάρουμε κουλούς παίχτες. Πάρε κουλούς. Τι να σε κάνω. Ναι, συμφωνώ. Εγώ, αλλά... εγώ δεν μπορώ να βαμαλώσω ναι, με τον νομοθέτη. Ναι, αλλά ο κύριος Βαρούχας είπε ότι και του μάτους ήταν φάουλ, επιθετικό. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 3-4-5 αγωνιστικές, ο κ. Βαρούχας λέει ότι αδικείται ο Ολυμπιακός. Καθαρά. Άμα κάνεις μια σούμα της φάσης, αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Και δεν τολμάει ούτε ο ίδιος Ολυμπιακός με την πατάτα που έφαγε από τον Πανιόνιο να πει κάτι. Ο κ. Βαρούχας εχθές είπε ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και σε κρατικό κανάλι. Δεν μιλάει για τον Κάκο. Που είναι στο κανάλι του Προέδρου. Εγώ εφόσον γνωρίζετε... Μιλάμε για κρατικό κανάλι. Ναι, εφόσον... Μιλάμε για κρατικό κανάλι. Εφόσον γνωρίζετε κανονισμούς, εφόσον γνωρίζετε κανονισμούς και εφόσον δέχετε μάτια που βλέπουν, δεν θέλω να ακούτε κανένα Βαρούχα, κανένα Ραπτόπουλο, κανένα Κάκο και να έχετε τη δική σας άποψη. Δεν πρέπει ένας λαός πάντα να κατευθύνεται από πολιτικούς, δημοσιογράφους, παπάδες. Πρέπει να έχει γνώση και άποψη. Πρέπει να ξεφύγουμε, αυτό το είπε αυτός. Δεν με νοιάζει ποιος το είπε. Έχεις γνώση, μόρφωση, ενημέρωση, να κρίνεις. Αυτά μας φάγανε στην Ελλάδα. Είπε αυτός κάτι. Είπε στο καφενείο κάτι αυτός. Είπε. Και εσύ τι λες. Εσύ τι άποψη έχεις εφόσον το έχεις δει. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Έλα φίλε. Καλησπέρα, από Μηχανιών ο Χριστός. Έλα ρε, τι κάνεις. Τι να κάνω, να, στο σαγκού. Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το μάτς της Κυριακής. Ναι. Και... Που θα έρθει ή που ήρθε. Που θα έρθει ρε. Θα έρθει. Αυτό που πέρασε, μην το συγκρίνεις. Δεν υπάρχει. Ούτε Ολυμπιακός θα είναι έτσι, ούτε εμείς θα είμαστε έτσι. Μην το περιμένεις αυτό το πράγμα. Έκαναν αλχημίες και οι δύο. Εγώ θέλω μετά να μου πεις, εάν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, τι θα γίνει τη Δευτέρα, γιατί εσύ κάνεις προβλέψεις τέτοιες. Τι θα γίνει κάτω στον Πειραιά. Τώρα για το... Τίποτα δεν θα γίνει. Θα διώξει τον προπονητή να το βγάλουν άχρηστο και οι άλλοι θα την περάσουν φίνα. Εγώ λέω ότι θα έχουν ντράβαλα εκεί πέρα γιατί ήδη ακούγονται φωνές. Τίποτα δεν θα γίνει. Οι φωνές θα πνιγούν. Κάποιοι θα βγουν εδώ σε μένα που τα ακούω όλα και ακούω όλο τον τέρτη και τον καημό όλων των οπαδών και φιλάδρων ναι. και όλες τις απόψεις. Και εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε μεγατσάνε. Θα είμαστε αντένα, θα ακουστούμε και εμείς. Για το αγωνιστικό που είπες.
Εγώ πιστεύω ότι θα δεις ένα Βιερίνια δίπλα στο Γιαννούλη, μπροστά από τον Γιαννούλη. Θα δεις τον Μπίσεσβαρ μέχρι το 60, το πολύ. Φίλε, ο Βιερίνια, ναι, καλά να είναι το παιδί, ναι, δεν είναι στα επίπεδα που ήταν. Όχι, αλλά με τον Γιαννούλη από πίσω πιστεύω ότι είναι ένα καλό δίδυμο. Δεν ξέρω. Δεν καλό είναι, αλλά δεν είναι ο Βιερίνια. Εσένα σου άρεσε αυτό που είδες μπροστά από το Μάτος? Προτιμώ να παίξω εγώ παρά να παίξει ο Ελκαντουρί εκεί πέρα. Ο Ελκαντουρί δεν θα παίξει σε αυτό το ματς. Ο Ελκαντουρί το παιδί δεν μπορεί. Δεν είναι, είναι παίκτης τώρα αυτός για τέτοιο επίπεδο. Για να τώρα το είδατε όταν το καλοκαίρι σας τον πλασάρα για οχτάρι. Ναι, μην το λες σε μένα, Ρεκοστή. Εγώ έλεγα να τον κάνουν τα εισιτήρια να σκοθεί να φύγει. Εγώ θα τον πήγαινα στο αεροδρόμιο. Ποιος Καντουρί τώρα? Α, ποιος Καντουρί τώρα? Σε λίγο θα λες ποιος Αγκούστο τώρα. Όχι εγώ, όχι εγώ. Για τον Αγκούστο το είπα από το καλοκαίρι και το λέω και τώρα. Θα αλλάξεις γνώμη. Εμένα μ' αρέσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τι σ' αρέσει, τι έχει? Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, την ξέρεις την μπάλα. Ένα λεπτό. Να σου πω πες κάτι. Μου τα χαρακτηριστικά. Να σου πω τι βλέπω. Να σου πω τι βλέπω. Όλα του τα λάθη είναι στην τρίχα να γίνουν σωστά. Δηλαδή, γίνονται λάθη, ρε παιδί μου, και από ατυχίες μερικές φορές. Αυτό λέω. Από αργοπορία γίνονται τα λάθη. Από αργοπορία, αλλά έτσι λέγαμε και για τον Βαρέλα όταν πρώτο ήρθε, καταλαβες. Εγώ μπορεί. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Θα το δούμε. Τέλος πάντων. Θα δούμε τη Δευτέρα, θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά στη Μηχανιώνα. Έχουμε χρόνο για άλλους δύο. Πάμε στο φίλο, ναι. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Αεκτζής. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχάς σε παραδέχομαι για αυτό το εισακροατήριο από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, μέχρι την Κρήτη, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, γιατί δεν πουλάς αυτό το παπατζηλίκι της δεκάρας. Δεν πουλάς ο παπατζηλίκι της δεκάρας, δεν ανήκει στους κονδυλοφόρους, τους παραγωγούς ή τους δημοσιογράφους που πουλάνε ο παπατζηλίκι για το διπλό του ΠΑΟΚ. Παιδιά, εγώ είμαι του στοιχήματος, 1,75 δίνει ο άσος και 4,60 το διπλό. Λοιπόν, πάτε και παίξτε τότε τα σπίτια σας και ό,τι έχετε στο 4,60. Σωστό. Να τα κάνετε 5 φορές τα σπίτια σας. Η Μπουκ δεν είναι κορόιδα. Η Μπουκ έχουν πολύ μεγαλύτερη γνώση από όλους μας. Το παπατζηλίκι τώρα αυτό που παίζει. Από τον Γκάλοπ στο Open. Που 70% βγάλανε το διπλό. Από τον Γκάλοπ που είναι να φύγει, να είμαι Ολυμπιακός, τι είναι και τι είναι Ολυμπιακός και τι δεν είναι Ολυμπιακός, και θα λέει ένας αεκτζής. Ρε, κούτε την παραμύθα. Να ακούτε Ραπτόπουλο, ρε. Να ακούτε Ραπτόπουλο που λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλή μπάλα. Να ακούτε Ραπτόπουλο που λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλή μπάλα. Στο φινάλε, είστε όλοι ευχαριστημένοι από το θέαμα που είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική? Είναι κανείς ευχαριστημένος από το θέαμα που βλέπουμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα και από τους δύο μεγάλους που λέγεται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ που διεκδικούν το πρωτάθλημα? Καφενεία. Σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά. Και στο φινάλε να σου πω για κάτι άλλο, ραπ, γιατί τα λένε στην εκπομπή σε όξα τα δόντια. Έχουμε μία ομάδα που κατεβάζει έναν Έλληνα, το Γιαννούλη, και μία άλλη ομάδα που κατεβάζει δύο Έλληνες. Το Τσιντότσα και το Μπουχαλάκι. Ρε που πάνε τα λεφτά, ρε. Γιατί δεν βάζετε την Άντερ 19, ρε, να δούμε καλύτερη μπάλα? Γιατί εγώ βλέπω Άντερ 19. Πολύ καλύτερη μπάλα παίζει και η ΠΑΟΚΑΡΑ που είναι μπροστά με 10 βαθμούς και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξοδεύουμε οι πρόεδροι τα λεφτά στους ξένους για να μας πουλάνε παραμύθια και ο Παδηλίκη? Και εμείς να τσιμπάμε? Τόσο πολύ μεγάλα κοροϊρά είμαστε. Τελειώνοντας θα πω στο φίλο τον Νικόλα που δεν είναι ΑΕΚτζής. Εγώ όταν είναι έτοιμο το γήπεδο θα αφήσω και τα στοιχεία μου και θα σας αναπάρω στην εκπομπή Κωστή μου. Θα τον καλέσω στην πρεμιέρα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα τον ξεναγήσω στο Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ και της Προσφυγιάς. Και από την ανατριχή λέω ότι θα κάτσουμε μαζί να απολαύσουμε το μάτς και ας φάμε 5 γκολ. Θέλω να δω τότε αν ο Νικόλας θα έχει τις ίδιες απόψεις με αυτές που έχει τώρα. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε, και πάντα τέτοια. Πάμε στο τελευταίο να προλάβουμε, ναι. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Αμά! Εσύ, τι είναι αυτά τώρα με τα χέρια που λέτε, ρε, συνέχεια, ρε, μην πέφτετε σε αυτές τις λόμπες, ρε, μύρε, μύρε. Μύρε, κολλητό και ξεκολλητό και τι είναι αυτά τώρα, ρε, βγήκαν. Μην ακούτε τον Βαρούχα και τον καθηγητή και τι είναι αυτά, ρε, μας καθοδηγούν μέσα από το χαζοκούτα, την τηλεόραση, ρε. Καλά, ρε, μάτια εμείς δεν έχουμε. Ναι, ρε. Δεν έχουμε γνώμη, δεν έχουμε προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς, δηλαδή, ό,τι μας λένε αυτοί πρέπει να πιστεύουμε. Ρε, πλάκα με κάνετε, ρε. Να σου πω και για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό τώρα που λες και εσύ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μέσα, στην ομάδα έχει 8 μονάδες πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Είναι μακράν οι καλύτεροι παίχτες που έχει ο ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια ζωή 2-3 μονάδες καλές. Παραπάνω δεν έχει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 8 παιχταράδες στην ομάδα. Και έχει... Καλά, κόψε και κάτι. Εχθές, εγώ δεν κόβω κάτι. Κόψε κάτι τώρα. Κόψε κάτι, γιατί άμα βγεις στην Ευρώπη
θα το φάνε να πούμε οι Ρωσίδες της Ουκρανίας. Άσε κάτι τώρα, τώρα το παραμύθι που έχει το παιχταράδες ο Πάο. Ας το παραμύθι τώρα, παιχταράδες. Πόσα εκατομμύρια έχει πάνω εχθές ο Πάο, ξέρεις? Θα κλάσει ο Κούδας και θα βγάζει 8 πίσες βάλ. Ας το παραμύθι τώρα. Θα κλάσει ο Τεζανίδης και θα βγάλει 8 Αγκούστο. Άσε με τώρα. Περίμενε, περίμενε, σε πω. Λοιπόν, και εσύ που λες χθες. Πεκταράδες ο ΠΑΟΚ σήμερα. Παραμύθια γιατί, τώρα. Ας το παραμύθι τώρα. Κοίταξε, συμφωνώ με τον Αλκατουρίδη, είναι πατάτα ο παίχτης. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω καθόλου. Είναι πατάτα. Και που δεν έφυγε γι' αυτό. Ας το τώρα. Πάμε. Είχε 8 παιχταράδες ενώ δεν είχε παλιά. Άστο τώρα, μας φύγουνε και οι τρίχες από τα αυτιά τώρα. Θα έρθει ο Κούδας με το Σαράβι, τον Τερζανίδη. Θα σηκωθεί ο Παρίδης από τον τάφο, μας πυροβολήσει. Τρελαθήκατε ρε. Παιχταράδες αυτοί σήμερα. Μας τρελάνετε. Επειδή έχουν τους μάνατζερ από πίσω και πλάκα μας κάνετε ρε. Θα έρθει ο Κούδας με το Μερσεντές, θα μας σκοτώσει ρε. Θα έρθει ο Σαράβι από την Επανομή με το πυροβόλο όπλο ρε. Τρελίστε ρε. Έχετε τρελαθεί ρε. Παιχταράδες σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να είχαμε άλλη μια ώρα, καλά θα ήταν, έτσι δεν είναι? Είχαμε κι άλλα να πούμε. Κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κουτσομπολίστικα, β' εθνικές, γ' εθνικές, Football League, Super League 2, Ευρώπες. Δεν προλαβαίνουμε. Και αύριο μέρα είναι όμως. Έρχεται η καλύτερη ενημέρωση στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, με τριπλέτα που σκοτώνει. Εντάξει, Πετρωτός Βλαχόπουλος Δήμου. Τριπλέτα φοβερή. Εμείς αύριο το πρωί με τον Γουλιάνο έχουμε να πούμε πολλά. Gossip, ποδοσφαιρικά και άλλα. Καλό απόγευμα.